Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Κωστής Ραπτόπουλος με τον Coca-Cola, τον φίλο του τον Παοξή. Στεναχωρεμένος. Κώστα μου, καλησπέρα. Στεναχωρεμένος. Γιατί μια χαρά είμαι. Σαν Παοξή. Σαν στεναχώρια μου άρεσε. Τι... Η στεναχώρια σε αρέσει. Στεναχώρια δεν μπορεί εσύ, σαν Παοξή, χωρί στεναχώρια. Όχι, όχι. Στενα... Καζατζίδι, Παοκου... Πουλιμάνου, ναι. Παοκ, ίσω στεναχώρια. Παοκ, ναι. Ο ψυχισμό είναι η μιζέρια. Ναι. Δεν μπορεί να μάθει μιζεριά. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ήθελε προτάσματα, να κλε. Ναι, άμπραβο. Στέφανε, γεια σου. Να μπω, ρε. Να πείτε. Μπαίνω, ρε. Είσαι ο MVP χειραψία του Ιβάν. Ο Σέρλοκ Χόλμ τη μπουτίκ του Παοκ. Μια φορά πήγε, έπιασε εκείνο το χέρι του. Του Ρώσου, του μεγάλου ηγέτη, του επενδυτή και πήγε μέσα η Τροπολιτσά και έφαγε τρία. Εγώ φταίω, ρε. Εσύ φταίς, ρε. Εγώ φταίω. Εσύ είναι τρύπια κάλτσα, ρε. Εγώ, ρε. Τι σε είπε ο Ιβάν, ρε. Τι με είπε. Ευτυχώς είναι ευγενία και κάποιος είναι καλός στην οικογένεια, την Ευγενούλα. Με αφορμή τα 13 γενέθλια της κορούλας σου. Βγήκε εκεί πέρα με το κουμπάρο, του Κουλιανό, φωτογραφίες, τέτοια. Με εμένα σε απόσταση με είχε. Σε απόσταση. Ήταν ο Βασίλης από πίσω, πρέπει να ήταν. Ήτανε, και ξέρεις ο Βασιλάκης. Ναι. Έχει καλή σιδερόστρα ο Βασίλης. Εγώ από μακριά. Ναι. Και λέει ο Ιβάν, ναι. Ευτυχώς που είναι ευγενία ναι. Και είναι το καλύτερο μέλος της οικογένειας. Και λέει στο τέλος, πάω κολλέ η ευγενία. Πασχαλάκης. Έχεις, θα κλάψεις από Πασχαλάκη. Εδώ και πέρα. Πήρε φανέλα του Πασχαλάκη το κορίτσι μου. Τι θα πάρει. Τι θα πάρει. Του λέω θα πάρει φανέλα του παιδί. Μαύρη κάλτσα εσύ. Πιο όμορφο θα πάρει. Ομορφούλης Πασχαλάκης. Ανδρούκλαρος. Ξέρει το παιδί. Ευτυχώς ρε Ραπτόπουλε είσαι τόσο τυχερός που πήρε το παιδί από τη γυναίκα σου. Ναι. Άμα έπαιρνε τα δικά στα μούτρα και κουριτσάκι, πάνε κάνε τάμα στο Άγιο Όρος και πέσε από τα μετέωρα. Ευτυχώς πήρε το παιδί τα γυναίκα, τα μούτρα της μάνας του. Τα μούτρα από τη μάνα. Εντάξει, τώρα το χαρακτήρα μπορεί να παίρνει δικό σου, ναι. Δυστυχώς επτογεύσαμε. Από 21 τράβηξε το παιδί. Όμορφο κόριτσο αυτό, εδώ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και κάτι άλλο πριν ξεκινήσει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι ο δάσκαλος εδώ πέρα. Ο Γιάννης Χιλιδής επανήλθε. Μιλάω εγώ τώρα έτσι, είναι μέσα στην ηχοληψία. Εδώ μας λέει, μας χαιρετάει. Δικρυολόγησε δηλαδή. Εντάξει ρε παιδί μου, 5 μέρες έλειπε ο άνθρωπος, αλλά περίμενε ο κόσμος. Και εγώ το λέω και θα το ξαναλέω. Υγεία και σιδερένιος. Πάμε παρακάτω, πες ό,τι θες. Λοιπόν, εσύ θα πεις ό,τι θες. Εγώ θα πω ό,τι θέλω, ναι. Κάναμε λαϊκό δικαστήριο. Για μένα έκανες λαϊκό δικαστήριο. Και. Ποιος έβγαλε ένοχο, ποιο. Βγάλαμε το Μαουρίτσιο χειροκροτήτη του ΠΑΟΚ εχθές. Με χειρότερο, δεύτερο χειρότερο το ΜΑΚ. Ναι. Τα μπίγδαλα είναι ανάλατα. Ωραία είναι, καλά και εγώ τέτοιο κάνω δίαιτα με αυτά. Πριν την προπόνηση να πούμε, μπαμ, μπαμ, τα χτυπάω να πούμε μια δόση. Θες να μιλήσουμε για μπάλα, λέγε. Άμα θες να μιλήσουμε για μπάλα, θα μιλήσουμε 2 λεπτά για ελληνικό πρωτάθλημα και 1 ώρα για Αγγλίες και Ισπανίες. Ναι. Ελληνικό πρωτάθλημα, ίσον δεν υπάρχει μπάλα. Βέβαια. Τώρα που δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν υπάρχει μπάλα, θα σου το πω γιατί. Γιατί έχει ένα μήνα εδώ και αφορμή, εγώ δεν το ξεχνάω. Πέμπτη ήμασταν εδώ. Πέμπτη ήμασταν εδώ. Ναι. Και είχαμε εκεί και σφαίρει ένα παοξί εδώ μικρό 23χρονο και άρχισε. Ό,τι πιο ποιοτικό είναι ο Μπίσεσβαρ και εγώ έλεγα από πίσω τα δικά μου. Ο Μαουρίτσιο λέει άρχισε να ανεβαίνει. Ο Σακόφ είναι γρήγορο και αρχίζουν τα overlap και τα.
Τι λες ρε φίλε, τι είναι αυτά που λέτε οι Παοξίδες. Ναι. Σας είπα, μην κορυδεύετε το λαό του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει Μπαρσελόνα. Μια... Συγγνώμη ρε φίλε. Δεν είναι κακή. Όχι, δεν είναι καθόλου κακή. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Όπως θες εσύ για μπάλα, θα μιλήσουμε τώρα για μπάλα. Άσεις κακίες και τα τέτοια. Ναι. Έπαιξε με μια σοβαρή ομάδα, φυσική κατάσταση καλή. Ο ΠΑΟΚ που είναι ο Αστέρας Τρίπολης αυτή τη στιγμή. Έπαιξε με μια καλή δουλεμένη ομάδα του 7. Έτσι. Και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Λες και ήταν οι άλλοι στο γήπεδο, βρισκόταν με κλειστά μάτια. Ποιος ο λόγος. Έπαιξε με 3 οχτάρια ο Αστέρας, με 2 καλά εξτρεμάκια και έναν Μανιά, ο οποίος το λες άμπαλο μπορεί να μην έπαιξε, αλλά ήξερε να σπάει την μπάλα. Κάτι που δεν έκανε ο δικός ο Πρίγιοβιτς. Ναι, ναι, δεν μπορεί. Δεν κατέβηκε ο Πρίγιοβιτς 15 μέτρα να σπάσει, να κάνει χώρο για να χωθεί ο Πέλκας μέσα. Το κακό είναι. Τους φήνωσα λίγο, τους τρέξανε, πάει ο Πάουκ. Μαωρίσιο Σακόφ, τέλος. Ναι. Τέρμα. Και μη μου λες εμένα για βάθος πάγκου. Ποιος βάθος πάγκου, ρε. Πού είναι ο Πάουκ το βάθος πάγκου, πού είναι ο Καντορί, πού είναι ο Μπίσεζορ, πού είναι ο Λιμιός να μπει μέσα. Τίποτα. Να καθαρίσουν την πουγάδα. Όχι, πού είναι αυτή. Καινούριος, πώς το λέω, πήρατε. Ποιος καινούριος, ο Ζιλέτ Σένσορ. Όχι, ρε, ο Σελέν, με λένε πώς το λέω. Πού μου λένε Ρουζ. Κάτι Ζιλέν, κάτι μου λένε τώρα. Τι είναι αυτοί οι παίχτες είναι. Κάτσε, ρε, κάνε μια ήττα. Όχι, ρε, δεν είναι μια ήττα, γιατί τα βλέπουμε συνέχεια. Όχι, περίμενε, δεν θα κορυδεύει το λαό του Πάουκ, δεν το κορυδεύει. Ο Γιώργος που έχει το μεσητικό στην Παπάθη μου λέει το εξής. Λέει, κοίταξε να δεις. Χάσαμε. Ναι, γιατί χάσαμε. Ξέρεις, λέει, τι δεν μ' άρεσε. Τι δεν σ' άρεσε. Τι είπε, αυτό δεν το είπε κανένας. Τι δεν μ' άρεσε, λέει. Ότι έβγαλε μια φλωριά, λέει ο ΠΑΟΚ, στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε τις μονομαχίες ψηλά. Έχασε τις μονομαχίες χαμηλά. Δηλαδή, χάνεις με φλόρικο ποδόσφαιρο. Δεν έβγαλε φλωριά. Με έβγαλε φλωριά. Δεν έβγαλε soft. Αυτό που μπόρεσε, αυτό έπαιξε. Κάθε φορά παίζει ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Απλώς έτυχε σε μια δουλεμένη, γυμνασμένη ομάδα. Τελειώσαμε. Δεν θέλω να ξανακούσω για Μπίσεσβερ ότι πιο ποιοτικότερο υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το είπε ο Παοξής 23 χρονών. Που υποτίθεται. Τι είναι, ρε, φίλε. Που... Τι είναι, ρε, περίμενε. Συγγνώμη, ρε, εσύ που λες είναι ποιοτικότερο. Δεν μου λες. Από συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι από τον Μπέλκα ποιοτικότερο. Όχι, δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Δεν είναι από τον Φορτούνι. Δεν είναι. Δεν είναι από τον Ροφόη. Δεν είναι. Θα σου το πω γιατί δεν είναι. Γιατί για να κάνεις αυτό που ξέρεις, το μυαλό. Πρέπει να δώσει εντολή και να λειτουργήσει το σώμα. Γι' αυτό δεν είναι. Επειδή τώρα πυγμαχικά το λες. Όχι, μπάλα στο λέω. Πάρα στο λέω. Γιατί δεν το ξεκίνησαμε να είναι ποιοτικότερο παίχτη, ρε. Γιατί δεν το ξεκίνησε από το μηδέν. Το βιολογικό κομμάτι είναι πίσω, ρε φίλε. Αυτό θες. Τότε πώς είναι ποιοτικότερο. Αν εγώ βλέπω τώρα. Α, εγώ βλέπω ότι 30 παλιά. Βλέπω ότι ο Πέλκας φεύγει στη διαγώνιο. Εγώ το μάτι μου το είδε. Η ψυχή μου και το πόδι μου μπορεί να το εκτελέσει, ρε. Αυτό είναι ποιοτικότερο. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσει. Αυτό είναι ποιοτικό. Ολοκληρωμένο ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Τι. Και ο Μυραλά είναι ποιοτικό, αλλά το κομμάτι το αθλητικό του είναι άθλιο. Τότε πώς μιλάμε για ποιοτικούς. Είναι ποιοτικός, αλλά στο ένα σμέναν μπροστά το βάλει, ξέρω ότι δεν μπορεί. Συγγνώμη, ανέβασε το βιολογικό του κομμάτι σαν μπακ. Ναι. Και κακώς τον βρίζουνε και το Μάτος, γιατί σήμερα κάναμε στο Λαϊκό Δικαστήριο και βρίζουνε το Μάτος και τον Βιερίνια. Αυτοί φταίνε, λέει, όχι. Και θα του πω εγώ το όχι, γιατί εγώ δεν το πάω στο ατομικό, το πάω στο τακτικό κομμάτι. Πήγαινε. Όταν ο Πέλκας είναι σεντερφοράρα δεύτερη. Άκου. Ακούω εγώ. Γυμνασμένος, αρτιωμένος, ναι. Μπαίνει στην τρύπα στα 10 μέτρα και εκτελεί φοβερά. Δεν είναι όμως ο παίκτης που να κάνει το δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το έχω πει επανειλημμένα. Ναι. Όταν ο Σακόφ και ο Μαουρίσιο δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει αυτό που κάνει ο Μπίζεσβαρ στον άξονα. Και τι γίνεται. Όταν παίζει μια ομάδα που κλείνεται, βγάζεις δεκάρια τα μπακ, το Μάτος και το Βιερίνια. Όταν λοιπόν ο Μάτος και ο Βιερίνια παίζουν τρεις ρόλους στο παιχνίδι, αυτομάτως όταν ο αντίπαλος αρχίσει να έχει μια ποιότητα, μια ταχύτητα και σε χτυπάει στην κόντρα και στην αδυναμία, αυτομάτως θα δημιουργηθούν ρήγματα. Εγώ λοιπόν θα ήταν εύκολο, γιατί τον Βιερίνια τον είχα πει 1002, να βρω σήμερα την ευκαιρία και να πω: άντε ρε Βιερίνια, απ' εκεί έγινε η ζημιά. Όχι κύριε. Ο Ραπτόπουλος κάνει κριτική πάνω στην μπάλα συνολικά. Όταν ο Βιερίνια είναι δεκάρι, όταν ο Μάτος γίνεται δεκάρι, όταν κλείνουν προς τα μέσα. Για να κάνουν το οργανωτικό παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ στερείται χαφ να το κάνουν. Οκ. Okay. Βρίσκεται λοιπόν ένας προπονητής καλός, σχολής αλέφαντου. Γιατί όλη η Ελλάδα το ξέρει ότι ο Παντελίδης είναι σχολής αλέφαντου. Χτυπάει την κόντρα στις πλευρές, βλέπει τον αντίπαλο που πονάει και δημιουργεί αντεπιθέσεις. Το ρώτησε τον Παντελίδη. Λέει: εγώ αν παίξω box to box στον ΠΑΟΚ θα βάλω 2 και θα φάω 5. Και θα φάω 4. Θα βάλω 3 και θα φάω 6. Θα βάλω 1 και θα φάω 3. Ναι, αλλά δεν συμπετώ. Μου λέει. Ναι, αλλά δεν κατάλαβες. Τον έπαιξε λέει, box to box. Τον έπαιξε. Όχι. Τον έπαιξε. Εγώ μου λέει, κλείνομαι, στα 30 μέτρα είναι οι αποστάσεις μου. Στα 30 μέτρα. Δεν τυχαίο ο Παντελίδης που πέτυχε σε Πανθρακικό, πέτυχε σε Ηρακλή, πέτυχε σε Τρίπολη. Τώρα, επειδή ο Παντελίδης η μούρη του δεν γράφει,
ή επειδή είναι χαμηλών τόνων ή επειδή δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό και έπαιξε στην προοδευτική. Εγώ το κρίνω πολύ καλά σαν προπονητή. Γιατί δεν παραδέχεσαι. Σάββα του λέω. Μίλησα χθες. Είναι καλός. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Πες μου λίγο τα μαρκαρίσματά σου, γιατί από την τηλεόραση τα man to man. Έβαλα τρία man to man, λέει. Φαινότανε. Έβαλα τρία man to man, μου λέει. Στον Πρίγιοβιτς δεν τον άφησα ζώνη. Γιατί αν τον αφήσω ζώνη, θα την πατήσω σαν τον Γρηγορίου που κάνει τη σέντρο Αζεβέδο. Ένα έβαλε πέρκα. Σέντερ μπακ στα 7 μέτρα, στα 8. Όχι, λέει. Τον έβαλα λοιπόν, λέει. Τον Ιγκλέσιας που είναι χαφ. Τελειώσαμε. Μπράβο. Ναι, αλλά γερό. Ο Ιγκλέσιας. Πάνω στο Μάτος, δεν αφήσω το Μάτος ο οποίος είναι δεκάρι. Το Μάτος, εγώ λέει, το λογιάζομαι, λέει, σαν δεκάρι. Που σημαίνει ότι το Μάτος θα του βάλω τον Τριανταφυλόπουλο κοντά όταν πάει μέσα στην περιοχή. Τον έχω πει, εσύ δικό σου είναι. Αν το φάμε, εσύ φταίς. Του δίνει εντολή τον παίχτη. Και το τρίτο είναι ότι βάζω και το Μανιά ψηλό να μου πάρει το Σάκοφ. Δεν υπολογίζω, μου λέει τον Κρέσπο. Είναι πολύ κακό στόπερ, μου λέει ο Κρέσπο. Θα μου την έκανε βέβαια όταν βγήκε ο Μανιάς και έβαλα τον Καλτσάκι για την κόντρα με ταχύτητα να φύγω. Και θα μου την έκανε ο κακός στόπερ, λέει. Δηλαδή ο άνθρωπος μελετάει την κάθε λεπτομέρεια, υπολογίζει τον ΠΑΟΚ, τον παίζει έτσι όπως τον παίζει. Και έχει και στο κέντρο και ένα Μουνάφο, ο οποίος ήταν. Τι ρόλο μου του λέω το Μουνάφο. Ο Μουνάφο μου λέει. Κοίταξε να δεις, βοηθούσε. Τη λάντζα έκανε ο Μουνάφ. Έκανε τη λάντζα, αλλά. Τη λάντζα έκανε. Αλλά τον λέω, όταν θα ανέβει ο Βιερίνια και δεις ότι ανεβαίνει, θα φύγεις από το κέντρο και θα πας απάνω του. Θα τον κλέψεις εκεί. Ναι, τώρα μιλάμε για ποιότητα. Και όταν την πάρεις. Είδες η ποιότητα. Τη δεις τον Ιγκλέσιας και ο Ιγκλέσιας θα βρει τον Τσιλιανίδη, το λέω, βολίδα θα φύγεις. Α, ναι, γιατί όλα αυτά, Κώστα μου. Γιατί έχεις ένα Τόμσο δίπλα. Δεν έχεις Μαωρίτσο, έχεις Τόμσο εκείνη τη στιγμή. Που τρέχει πάνω κάτω. Όσο για τον Τόμσο. Και ξέρεις το Τόξο να πούμε Τόμσο. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι ασεβής, γιατί πρώτον δεν έχει εξάρι να φάει τον Τόμσο, είναι μερικά. Είναι μερικοί παίχτες που πρέπει να έχει εξάρι εκεί. Αυτά τον αφήνει Ζωνούλα, ωραία. Ο Βιερίνια, που θα μπορούσα πάλι να πω, ο Βιερίνια. Όχι, ξέρω μπάλα εγώ. Ο Βιερίνια πάει πολύ καλά και κλείνει τον Τσιλιανίδη στο δεύτερο γκολ. Mm-hmm. Κάνει την κίνηση. Τον ακολουθάει, τον παίρνει, δικό του είναι. Γιατί ο Βιερίνια τον ακολουθάει τον Τσιλιανίδη, αλλά δεν έχει χάφ να πιάσει τον Τόνσο την ώρα που κάνει τα 10 μέτρα και μπαίνει στην περιοχή. Αυτά τα πράγματα είναι προπονητών. Άρα και ο Τουλτσέσκο χθες δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Θέλω να πεις. Και τελειώνουμε με τον Κοκακόλα που θα μας πει αυτός. Ναι. Ο Κοκακόλας είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Είναι αντισυνδικαλιστής. Ναι. Μου αρέσει αυτό, ναι, γιατί αν ήταν συνδικαλιστής δεν θα τον είχα παρέα. Δεν γουστάρω εγώ τους συνδικαλιστάς. Γουστάρω. Όχι, έτσι. Όχι. Κάνω πόλεμο. Βέβαια. Καλά τους κάνω. Καλά τους είμαι καλός Έλληνας που πλακώνω τους συνδικαλιστές. Σωστός Έλληνας είμαι. Έτσι, έτσι είναι. Σε ακούω ρε Κοκακόλα. 9.55 και ενώ 54.340. Τι είδες. Πες μου, Κώστα. Τι πες μου, εσύ δεν πες μου για τον Μάτσαρε Κοκακόλα. Πες ήδη, πάω και εσύ. Ο Πασχαλάκης έφαγε τη χρονιά του. Γιατί? Εντάξει. Εντάξει, έβγαλε και ένα όμως. Ναι, έβγαλε. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Λοιπόν, πρωτού τελειώσουμε την μπάλα, θέλω να πω συγχαρητήρια στον Παντελίδη. Ναι. Έτσι, προπονητικά. Διότι, εντάξει, δεν σου το είπε χήμα ότι έπιασε κότσο το Ρασβάν. Τον έπιασε. Ναι. Τον έπιασε κότσο, φίλε. Δεν μου λέει τέτοια πράγματα. Ναι, διότι σοβαρότατο, αλλά για μπάλα που θες να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Τον box, τον box που σου είπε, το έπαιξε. Ό,τι απορία έχω, το παίρνω τηλέφωνο, λέω, κοίταξε να δεις η τηλεόραση. Άκουμε. Δεν μου έδειξε τα στημένα σου στα μάτου μαντί και πώς. Λέω, με βοηθάς. Εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά, να είσαι γερός. Έτσι πες τον προπονητή. Ξηκώνει το τηλέφωνο, λες, έχω απορία. Ναι, ας την εξηγεί όμως με απλό τρόπο. Πώς το έκανες αυτό, πώς το έκανες εκείνο. Γιατί η μπάλα, αυτοί είναι πρωταγωνιστές, ρε, οι παίκτες είναι. Ο προπονητής είναι, δεν είναι ο χούλιγκαν που θα πετάξει το χαρτί. Άκουμε, Κώστα. Και ο χαρτογιακάς ο δικαστής με τον δικηγόρο. Σοβαρός ο Παντελίδης που δεν εξέδεσε δημοσιογραφικά, αλλά όσοι βλέπουν μπάλα το καταλάβανε. Ναι. Αυτό που λέει box to box δεν έπαιξε, μόνο box to box έπαιζε. Κοπάνισα. Κοκακόλα στη μαρμίτα είμαστε. Ήμουν και κανένα μεταξά. Τι κοπάνισε πραγματικά. Ήπια δύο-τρία κονιάκ. Κονιάκ. Τα ρούφιξα. Σ' αρέσει το κονιάκ. Τώρα έτσι με τον καιρό. Το κονιάκ είναι γλυκό, τι είναι. Όχι, είναι εντάξει. Έχει ακόμα, δώσε μια τζούρα. Έχει μαζί κονιάκ. Να, δεν το βλέπεις. Κάτσε να μυρίσω. Κάτσε λίγο. Βάζει και παγάκι μέσα. Ένα πάγο. Στα μνημόσυνα πίνουν τέτοιο, ρε. Κονιάκ. Μεταξά. Ε. Αυτά που κοπάνε στην κηδεία του πατέρα. Ο Γρηγόρης. Δύο μπουκάλια μεταξά. Ναι, τέτοιο είναι. Ναι. Δεν μ' αρέσει, Yes. Με τις νουαζέτες, τη σοκολάτα. Μπράβο. Και χείρα κάνει ότι κλαίει. Και σταφίδα. Τι μίξατε με. Σταφίδα. Μαρέγκα, ελιά. Αυτό είναι πιο πολύ αλκοόλ από την πύρα, έχει το κονιάκ. Ναι. Από το ούζο, όχι.
Α, γερό δηλαδή. Ξέρεις πως είναι το κονιάκ. Είναι περίπου όπως είναι τα ρούμια τα δυνατά. Κάπως, ναι, ρούμι, ναι, ρούμι περίπου είναι. Α, έτσι. Λικεράκι, ρούμι, τζι, κονιάκ, αυτά είναι. Ναι. Ανοίγουν, ναι, δεν είναι. Δεν είναι επικίνδυνο ποτό αυτό. Μην το στεναχωρεί. Όλα τα ποτά είναι επικίνδυνα άμα ξεφύγεις. Είναι ποιοτικό. Ναι. Είναι quality. Δηλαδή με τι τρώγεται αυτό. Αυτό. Ναι. Με φυστικά. Φυστίκι. Με μαύρη σοκολάτα τρώγεται αυτό πικρή. Με μαύρη σοκολάτα τρώγεται αυτό πικρή. Κάνει καλό στην καρδιά μαύρη σοκολάτα. Κάνει να ξέρει. Γι' αυτό και το πεντάρι το μεταξά, α πούμε, το πέντε αστερών που λένε τα κονιάκ, είναι ακριβά στην πιάτσα. Όσο πάει ένα καλό ουίσκι, δεν είναι. Εγώ πίνω το Χένεση, αλλά. Ναι, εντάξει τώρα. Το Στέφανοση και το πεντάρι. Αυτό δεν τα κάνουμε τώρα. Το Χένεση είναι μάρκα. Ναι, μάρκα. Αφάγκατε. Αφάγκατε. Για βέβαια για την τιμωρία τώρα. Πόσο νιώθει χωριαταρέο λίγο. Ότι το σανδάλι με την κάλτσα. Ναι, ναι, κανονικά. Το πανεπιστήμιο με το νηπιαγωγείο, εντάξει. Πώ τα κάνατε, πώ τα. Για πε, για πε. Κοιτάξτε, εμένα αν αυτό που το πέταξε δεν γέμισε ο λογαριασμός του, εμένα εντάξει, κρίμα είναι. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια φάση ότι έχουν πέσει όλα τα χαρτάκια. Πώς έχουν νιώθεις, φύγει όλα τα. Τι πώς νιώθεις. Πώς νιώθεις σαν παοξή σήμερα. Δηλαδή, νιώθεις χωριά της. Τα γάρι. Τα γάρι. Βέβαια. Ναι. Τα γαρόβλαχος. Γιατί νιώθεις τα γάρι. Βλάχο παοξή. Γιατί. Τι γιατί. Τι γιατί. Δηλαδή, σε περιμένανε στροφή και εσύ βγήκες χωρίς φλάς να πούμε. Τι έγινε. Σε περιμένει στη στροφή και εσύ βγήκε στο κόψε δηλαδή. Λίγο ταχύτητα σου λέει. Κόψε να. Κόψε να. Δες λίγο στη στροφή, έρχεται κανένα αμάξι, κάτι τέτοιο. Ο άλλο κράκ έκανε κεφαλιά το χαρτάκι να πούμε. Εντάξει, τι να σε κάνει. Ναι. Και μεγάλη πήγε... φλωρούμπα κι ο άλλο. Μεγάλο, εντάξει. Μεγάλος καλά, και το καραγκιουζλίκι, καραγκιουζλίκι, αλλά. τα θέλει ο ποπός. Πώς νιώθεις ότι αν χάσεις το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, βάζει το χεράκι του Ολυμπιακό ουσιαστικά και τη βοηθάει. Δηλαδή ότι. Υπάρχει μια άτυπη συμμαχία μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Ναι, υπάρχει. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, κακά τα ψέματα, δεν ήταν για πρωτάθλημα. Ναι. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Ναι. Και ό,τι λακαμία λένε σχετικά με διαιτητές και αυτό και τα λοιπά, είναι για να πείσουν τον κόσμο τους ότι, ας πούμε, εντάξει, ναι, ναι, δεν μετράει στον κόσμο. Μα σου λέει στο Ολυμπιακού, ναι. Κάλιο η ΑΕΚ παρά εσύ. Κάλιο η ΑΕΚ παρά εσύ. Πώς νιώθεις. Και να σε πω και κάτι, γι' αυτό φταίς και εσύ. Φταίς και εσύ γιατί. Λες, πολύ φαρφάρα, πολύ. Φαρφάρα. Ναι, ρε. Δηλαδή, τι φαρφάρα. Δηλαδή, εμείς θα σας κάνουμε, εμείς θα σας ράνουμε. Μη μιλάς, ρε. Έγινε χαλίδης και δεν και γουστάρω. Παίξε μπάλα και μη μιλάς. Είναι αντικειμενικότητα του ΠΑΟΞΙΣ, το ξέρω τρία χρόνια. Είναι συνέχεια, πάει στο γήπεδο, θα πάει, ασχολείται με το ΠΑΟΚ. Αλλά είναι, βλέπει μπάλα το παιδί. Στη θύρα 7 πάει. Ναι, ναι. Θύρα 7 πάει. Έχει θέμα δηλαδή. Μα, τα βλέπει από μόνο του. Τα βλέπει. Θύρα 7 πάει. Τα λέει. Ναι. Και ακούω και πολύ γαμόρα. Είμαι λίγο. Ναι, καμωρόσκυλο εσύ. Ακούω. Επεμβαίνει συνέχεια στην εκπομπή. Πα στον γαμόρα και βγαίνει. Μ' αρέσει αντικειμενικό. Ω κοκακόλα βγαίνει. Όχι. Όχι. Κοκακόλα είμαι για σένα. Για σένα. Επαυτίστη, βάλει κοκακόλα. Ξέρει ότι μια μέρα έρχεται εδώ ο κόκκινο, φέρνει κάτι ναι, τύπου να πούμε, λέω τι είναι αυτή. Κόχο! Κομμουνιστέ. Λέω με ρώτησε εμένα. Αδερφέ. Λέω τι να σε κάνω, ρε κόκκινο, εγώ δεν του γουστάρω αυτού τη κοκακόλα του συνδικαλίστε. Πίστεψε με, είναι καλά παιδιά. Τώρα πώ το ψήσα και τα λοιπά. Το πάει το εργοστάσιο. Ναι. 10 μήνε απεργία. Έρχονται εδώ, ξεκινάει ο κόκκινο και τα λοιπά. Όταν έρχεται, τι γνώμη έχει. Λέω αυτοί κλείσαν την Coca-Cola. Λέω αυτοί φταίνε που κλείσαν την Coca-Cola, ναι, και του ρίχνουν κάτι πινελί και ξέρει πώ φεύγανε. Ναι, 180 ναι, χιλιόμετρα. Κανονικά καλά, εξηγήθη. 180 χιλιόμετρα δρόμο. Ναι, ρε. Ήρθε θανικοδεσπότη. Απαράδεκτο. Ναι, κοίταξε, λέω. Και επειδή είμαι οικοδεσπότη, είπα να πει. Λέω. Ναι, αλλά καμιά δεκαριά σου συνδικαλιστέ φταίνει που χάσαν άλλοι 50 τη δουλειά του. Σωστά. Που μείνανε χωρί μυροκάματο. Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν οικογένεια επειδή αυτοί βαριούνται να δουλέψουν και θέλουν να αρπάζουν 3 χιλιάρικα το μήνα καθιστό. Μόλι θέλαμε να το κάνουμε. Αλλά πέσει πίτα να σε φάω. Ναι. Όχι κοκακόλα, ρε, μην πίνετε κοκακόλα. Ναι. Πάω στο περίπτωτο, φέρε τρεις κοκακόλες εδώ πέρα. Ναι. Ελληνικά προϊόντα, ρε. Γιατί ρε, η κοκακόλα εδώ είναι, ρε. Στη θέρμη και εργοστάσιο, ξέρει πόσοι οικογένειε τώρα είναι από εκεί. Βέβαια. Δεν είναι φάνη, εκεί δεν δουλεύει. Τι είναι. Ελληνικό προϊόν, γιατί είναι. Ελληνικό προϊόν, να πούμε. Λοιπόν, μηνύματα. Και όχι 6 μήνες αλλά 20. Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Ραπτόπουλε, την Παρασκευή εγώ διαφώνησα μαζί σου ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα και σου έγραψε ότι όλες οι νίκες γίνανε με ομάδες που είχαν πολλές απουσίες, πάντα όμως με ΠΑΟΚ π.χ. Ατρόμητος Κουλουπού. Και σου είπα ότι στον Αστέρα δύσκολα τον βλέπω τον ΠΑΟΚ αφού δεν υπάρχουν δανεικοί. Τώρα τι λες, πάλι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει. Φιλέ. Ναι. Άμα μπορέσει ο Ιβάν και πάρει την έφεση και φέρει πίσω τους βαθμούς τους μείον 3 και παιχτεί το πρωτάθλημα, θα παιχτεί αναγκαστικά στα ίσια. Στα ίσια, αλλά πρόσεχε. Όχι μόνο εδώ στη Τούμπα την επόμενη αγωνιστική. Πρέπει να περάσει, το ξαναλέω, από τη Λεωφόρο. Μόλις πήρε η Ευγενία φανέλα του Πασχαλάκη, 3 έπνιξε το παλικάρι. Αληθινή Ραπτοπούλου. Το μήλο κάτω από τη μιλιά, ναι, που λέμε. Εντάξει. Και το καημένο το Πασχαλάκη. Και το έλεγε σε ένα φίλο μου. Ναι. Κάτσε με τύχη, λέμε αυτόν τον Ραπτοπούλου. Πολύ αγάπη.
Πολύ αβάτη. Έλα, το παιδί πρέπει να έχει μια άσχημη μέρα, δεν γίνεται. Γιατί για άσχημη μέρα. Έτσι, καταρχήν το πρώτο γκολ που τρώει. Ποιο θα δει τη λεπτομέρεια. Όχι, και έχει είναι. Ανάποδη κίνηση ο Πασχαλάκης και έχει ανάποδο βήμα. Που σημαίνει δεν προλαβαίνει και να πέσει. Καλό τελείωμα ήταν. Καλό πολύ καλό τελείωμα. Στο δεύτερο δεν πρόλαβε να βγει. Ήθελε... Στο δεύτερο γιατί τι φταίει. Έπρεπε να βγει. Ένα δευτερόλεπτο. Έτσι του έχει συνηθίσει. Και στο τρίτο χτυπάει μπάλα να πούμε στο center back και αλλάζει πορεία. Τελείωσε. Κόντρα. Άστε κάτω τα χέρια του. Ένα που πήγε που έπρεπε να βγάλει, το έβγαλε. Είναι δυνατόν ποτέ ο Ραπτόπουλος να ξέρει μπάλα. Ρωτάει 7-39. Όλες οι ομάδες κερδίζουν και κάνουν ποδόσφαιρο. Είναι κύριε, άλλα έγινε Ευρώπα. Άλλα δεν ξέρουν μπάλα. Καλά, φίλε, εντάξει, πάρε να πεθάνει σε άλλο νεκροταφείο. Δεν μας 5-12. Ραπτό, ξέρει γιατί έχασε ο Πάο, γιατί δεν πήγαν τα γλυκά. Λέει. Ο Ιβάν είχε δουλειά στο Ροστόφ και είπε στο Γιωργάκη να πάει τριγωνάκια πανοράματος και αυτός ξέχασε να τα πάρει. Και στο δρόμο για Τριπολιτσά πήρε ριζόγαλο, Αταλάντης λέει. Μια φορά δεν έπαιξε ο πρόεδρος, λέει, και οι παίκτες αποδείχθηκαν φλόροι, όπως λέει ο Στέφανος. Αυτό είναι προσβλητικό για τους παίκτες του Πάο. Τους λένε φλόρους, γιατί διακρίνουν ότι πόσα να κάνει ο πρόεδρος ακόμα. Σου είπα, δεν είναι φλόροι, παίξανε πάντα το ίδιο. Απλώς πέσανε σε ομάδα δουλεμένη και σκληρή και γυμνασμένη. Τελειώσαμε. Συνήθως 9-25 οι ποινές μένουν οι ίδιες. Συνήθως. Λοιπόν, ραπ, αν δεν αρχίσει ο κόκκινος να κερνάει κουρασάν, ο Ζου θα σας έχει από κάτω. Συνεχώς στην ακροαματικότητα. Δώστε διοράκι στον Στέφανο, είναι θεός για εκπομπή. Πρέπει να χτυπήσουμε το Ζου, ρε. Το χτυπήσουμε, ρε. Τι θες, εδώ είμαι εγώ. Για πάρτι στο δουλεύω. Τι να χτυπήσω το Ζου, να το χτυπήσω, ρε. Ζου, να πούμε, μας διαλύσαν. Εδώ είμαι εγώ. Τέλειωσε ο MVP κάτω το Ζου. Τέλειο το σκίσω να. Χαιρετίσματα στα Αλάνια και καλή εκπομπή από Γιούργεν Κλοπ. Γιούργεν. Ό,τι καλύτερο να γράφεις, λέει, στο γραφείο και να ακούς κοινωνικοπολιτικοαθλητικές αναλύσεις από Στέφανο και ραπ. Αυτός είναι 26 χρονών. Αυτός θα μας σώσει. Βοηθός καθηγητού στο Πανεπιστήμιο. Ποινικολόγος. Αυτός θα μας σώσει. Εξαίρετος. Ναι. Που τραβάει Γερμανίες ταξίδια και ξελασπώνει εταιρείες, ρε. Και ξέρεις, ξέρεις, αυτές, είναι οι, αυτές οι υποθέσεις, να πούμε, ναι, έχουν μεγάλες λεπτομέρειες και άμα είσαι καλό δικηγόρο και λεφτά βέβαια. Έχεις ακούσει να μιλάει γερμανικά ο Κλοπ. Ο Κλοπ ξέρει γερμανικά. Μπορεί να μιλήσει με τη Μέρκελ για άμα θες για τέτοιο. Για βουλή. Καλά, του ποιότητα, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Παιδί, να πούμε. Τα μιλάει πιο καλά τα ελληνικά. Πάψε. Τα γερμανικά σου. Ο Κλοπ. Γι' αυτό πήγαινε και Νιρεμβέργες και Αμβούργα και ξελασπώνει, ναι. Και μιλάμε λέξεις τώρα νομικές. Νομικές. Ναι. Όχι να σε πω στα γερμανικά. Πάει ο Κλοπ εκεί που διδάσκουν στο, ναι, πανεπιστήμιο. Ρε εσύ λέει, ζημιά λέει μια. Θα πάμε μαζί με τον Κλοπ μια μέρα. Είχε κάνει μιμώσουν τον κόκκινο, λέει, όπως έλεγε τον Μανώλο Χιμένεθ. Μπρόνο Χιμένεθ. Ο Μπρόνο Χιμένεθ. Ο Μπρόνο Χιμένεθ. Και δεν κάναν μάθημα και γελούσε ένας με τον Μπρόνο Χιμένεθ. Και θέλω να του τιμωρήσω, να του βγάλω έξω και δεν μπορεί να γελάω κι εγώ. Δεν μπορεί. Ο Μπρόνο Χιμένεθ. Ο Μπρόνο Χιμένεθ. Έχει εισβάλει και στα πανεπιστήμια, βρε φαντάζομαι. Έχει εισβάλει και στα πανεπιστήμια. Κόκκινε, λέω, ο Θωμαίδης είπε εδώ και τρεις μέρες ότι την έκατσε τη βάρκα ο Πάοκ με μείον 3, μείον αυτό κτλ. Δεν ξέρει τίποτα. Θωμαίδης τώρα. Θωμαίδης δεν ξέρει, ξέρει ο κόκκινος. Έχω πληροφορία. από πού λέω ότι έχει την πληροφορία. Έχει ο κόκκινος πληροφορία ότι ναι. Ναι. Πού λέω, σε εκείνο το καφενείο που μαχαιρώθηκε να τα φέρει. Ξέρω εγώ. Ξέρω τι σου λέω. Άστο που με πιστεύεσαι. Πάντα. Ο Θωμαίδης 35 χρόνια, ο άνθρωπος είναι 50 τόσο χρονών, κάνει αυτή τη δουλειά. Μόνο αυτό κάνει. Ναι. Όταν ο Θωμαίδης πήγαινε να πούμε στα δικαστήρια, εσύ ήσουν να πούμε στο. Πόψε το στικά το τούμπαλο και έπαιζε μονόπολη. Θα δικαιωθώ. Άντε να πάω. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω.
Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είναι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Το Μετρόπολις 95,5 και η Οντεόν σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Death Wish την Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 7.30 στο Οντεόν Μακεδονία πρώην Στερ. Του πήραν την οικογένεια. Τώρα θα τους πάρει τη ζωή. Death Wish. Honey? Ο Bruce Willis εκπληρώνει κάθε ευχή θανάτου σε μια οργισμένη περιπέτεια από το σκηνοθέτη των Hostel και Cabin Fever, Eli Roth. He has to do it for himself. Death Wish. The men who did it are out there. I'm gonna hunt them down. One by one. Διεκδικήστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5. I will. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Βέβαια. Αμυγδαλάκι, ανάλατο. Ανάλατο. Πορτοκαλάδα χωρίς ζάχαρη. Κονιακάκι. Κονιάκ με κοκακόλα εσύ. Μεταξά. Ναι. Απόλαυση. Στο πρώτο γκολ ο Μάτος τον έχει στα 4 μέτρα. Στο δεύτερο γκολ ο Τόνσον φεύγει από το Σακόφ στο πέναλτι. Στο τρίτο ο Μαουρίτσιο, οι τρεις χειρότερες παίκτες δηλαδή, και στα 3 γκολ. Α, η γενική εικόνα δείχνει και τους τρεις. Λοιπόν, επειδή μιλάς τώρα για μπάλα, να πω κάτι για τον Παντελίδη και τον Λουτσέσκου. Ευγενικά, ναι. Ευγενικά του είπε ότι στο έκλειψα το μάτς. Σε έβαλα στη γωνία. Γιατί αυτό που λέει για τον box to box δεν ισχύει. Τον έπαιξε box to box. Αν δεις ότι κάθε 10 λεπτά. Του δώσε την κατοχή. Ναι, μισό λεπτό. Κάθε 10 λεπτά. Η άμυνα του. Όχι, ρε φίλε. Στο κέντρο και πίσω και έφευγε μετά. Ναι, αλλά αυτό γινόταν ορισμένα σημεία του αγώνα. Ανά πεντάλεπτο είχε pressing ψηλά στο τρίλεπτο. Απλά πού πρέσαρε αυτό. Πρέσαρε τα back ψηλά. Ναι, αλλά πιο... Αυτό που λέω τόσο καιρό. Δηλαδή, για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να του σταματήσει τα μπακ ψηλά. Μην τα αφήσει και κάνουν τι κούρσε και φτάσουν μέχρι εκεί. Την έκατσε στη βάρκα. Ναι, αλλά είχε μπακ, τα εξτρέμ του ήταν δυνατά. Ο Τσιλιανίδης πρέσαρε ψηλά. Ο άλλο που του έκανε γκολ. Το εξτρέμ, πώ το λέγανε το παιδί, ρε, εσύ. Ποιο που? Του που του έκανε δύο γκολ. Το εξτρέμ. Ο Τόνσο έκανε ένα. Ο Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο πίεζε πολύ ψηλά. Ναι. Ανέβαινε ο Τόνσο, ανέβαινε ο Ιγκλέσιας. Και Μαουρίτσιο Σακόφ παράλληλο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσαν να την παίξουν την μπάλα. Αλλά αυτό γιατί? Γιατί μέχρι να πάρει ο Λουτσέσκου μυρωδιάτη τον πρεσάρι ψηλά, να δώσει εντολή σε Τζαλμά και σε Μακ να κατεβούν τα μέτρα για να δώσουν την πάσα, τελείωνε. Έχανε την ώρα. Τελείωνε. Ξαναγύριζε πίσω. Ποιο κάνει το πρωτάθλημα τώρα? Ο πρόεδρος, ο λαός, οι παίκτες, δύο προπονητές. Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα. Δεν ξέρω τι να. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να απαντήσω. Ο πρόεδρος δεν το χάνει γιατί ξέρει τι. Άμα αυτή τη στιγμή που κάνει έβριση πάρει πίσω του βαθμού και είναι μέλη γάλα και δεν γίνει τίποτα, θα παιχτεί στο γήπεδο. Ο πρόεδρος για μένα αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι καλός επιχειρηματίας όπως λες και εσύ. Έχει καράβια, έχει καπνούς, έχει χίλιους δυο βιομηχανίες. Μπάλα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα, αλλά φταίει, διότι, ρε φίλε, δεν ξέρω μπάλα. Έλα εδώ στη πιάτσα. Ποιοι είναι δυο παλαδόφατσες τρεις? Έλα εδώ, ρε χυρπανέ, εσύ να πούμε. Πάρε 50 χιλιάρικα. Ραπτόπουλε, να μην σε πω, βρίσω, ξέρω εγώ. Ναι. Θα σε πει ο Ιβάν, έλα εδώ, ρε. Τι ξέρεις από, ξέρεις, πάρε 50 χιλιάρικα το χρόνο, γιατί παραπάνω δεν θα του πει, δεν θέλω, ρε, παραπάνω. Και πάρε με αυτά τα λεφτά ή με τα μισά λεφτά και κάνε με μια ομάδα. Φέρε μου 5-6 παιχτάκια γρήγορα να παίξουν μπάλα. Θέμα Χαλίφης. Πάμε. Μη μ' αρχίσει, ναι. Δεν ξέρουν μπάλα εκεί πέρα. Κοκακόλα σου. Σε είπανε Χαλίφη, πήρε την ΕΠΟ. Όχι, ο Τσίπρας είναι δικό σου. Όχι, να πούμε και τα λοιπά. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται? Δηλαδή τώρα θα πει ένα παόξι. Καλά, ρε, με είπατε έχω τον Τσίπρα. Με είπατε έχω την ΕΠΟ. Με είπατε έχω την ΚΕΔ. Με είπατε οι ενώσεις πήρανε κουρασάν. Τι διάλογο, δηλαδή εγώ τι πήρα να πούμε. Δηλαδή τι έγινε εγώ τώρα, τι έκανε, αναρωτιέται από όξεις. Τι έχεις να πει? Μια τρύπα στο νερό. Τρύπα. Τρύπα. Νερό. Τρύπα. Ναι. Όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν λογίστηκε τίποτα. Ότι πήγε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ναι. Ότι πήγε. Ότι έκανε θεατρινισμό.
Άστα αυτό ρε Coca-Cola. Ναι. Πώς νιώθεις ότι είσαι χαλίφης και σου πήραν τη χαλιφιά. Πήγες να γίνεις χαλίφης και σε βάλαν τρικλοποδιά. Τι τρώει δηλαδή. Ο Coca-Cola είναι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι έγινε χαλίφης. Να ξέρεις. Δεν το πιστεύει ότι έγινε χαλίφης. Είναι τέτοιος τύπος. Απ' την άλλη μεριά τον Παοξίδου είναι αυτός. Ναι. Αυτό που λένε ότι έγινα χαλίφης και δεν το σκέφτηκαν οι Παοξίδες, το έδωσαν πολλοί παραγωγοί μέσω ενημέρωσης, ραδιοφωνικοί, ραδιοφωναζίδες, ναι, διευθυντές από την τράπεζα, ξέρω εγώ, υψηλά στελέχη. Στελέχη. Έτσι, όχι, ο Παοξίδης δεν πήρε, από εκεί τον πήρε το δικαίωμα. Δεν τον πήρε μόνος του. Δεν είπε κανένας ότι ξέρεις, εγώ αγόρασε την ΕΠΟ. Γιατί μπορεί κάποιος να του πει. Μπορεί κάποιος να του πει, να πούμε. Έχει... ότι και χαλίφης είσαι και χάρη στο πρωτάθλημα. Πώς είσαι χαλίφης. Πώς είσαι χαλίφης. Μπορεί να σε πούνε. Ρε, έχετε. Τώρα στη Μαρμίτα πέντε μηνύματα εξίδων. Αυτά ήταν, ναι. Λέει, έχει δίκιο. Άντε ρε χωριά τα ρέλη. Έχετε την ΕΠΟ εκεί τους δικούς σας. Έχετε να πούμε τον πρωθυπουργό δικό σας. Ξέρω εγώ κτλ. Και αντί να βοηθηθείτε να πούμε χάρη στο πρωτάθλημα τη στιγμή που ο Ιβάν κερδίζει την υπόθεση με τη ΣΕΚΑΠ. Απλά φέτος. Απλά φέτος η διαιτησία είναι 50 ρίσκια παντού. Ναι. Αυτό κάνει τον Παοξή. Όχι, όχι, δεν πήρε. 50 ρίσκια διαιτησία. 50 ρίσκια δεν το λες. Πήρε η ΑΕΚ. Με Αρετόπουλο. Πήρε η ΑΕΚ. Άκουσε με. Στο Πάοκ Ολυμπιακός δεν το λες. Άκουσε με. Πήρε και ο Πάοκ τώρα τα γκολ offside. Τα 50 ρίσκια παντού. Με μικρά λαθάκια. Απλώς δεν είναι όπως τα τελευταία 20 χρόνια το 80-20. Και αυτό αισθάνεται ο Παοξή ότι έγινε 50 ρίσκια. Η διατησία δυνάμωσε. Κατάλαβες, δεν έγινε χαλίφης. Απλά δυνάμωσε. Γιατί δεν τον παίζουν 80-20, τον παίζουν πλέον. Ας το παίζουν και 51-49 κατά. Αφού υπάρχει το κατά, θα το βάλω 51-49. Αλλά ο Σιδηρόπουλος δεν λένε δικός τους. Γιατί τι έπαιξε ο Σιδηρόπουλος, 50-20 ήταν χθες πάλι. Εγώ για μένα 50-20 ήταν. Υπέρ του Βαρέλα δεν το δίνει. Ναι, αλλά σου δίνει τον Πρίγκιπης. Το goal offside που βάζει ο Πάο. Το Πρίγκιπης δηλαδή πόσο πέναλτι ήταν. Του Πρίγκοβιτς για μένα δεν ήταν. Πόσο πέναλτι του Πρίγκοβιτς. Σε έδωσε το κι εκείνη την ώρα. Βούτα. Βούτα για μένα. Άρα σε έδωσε δηλαδή. Και τον βρει το Σιδηρόπουλο καταρχήν πήγε να σου δώσει και το διπλό εκεί μέσα. Γιατί το έπαιξε το μάτσο 97 όταν είχε κόντρα. Αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος που κάνει τη χαζομάρα ο Μαουρίτσιο και βγαίνει κόντρα στην κόντρα. Άρα, λένε, δεν μπορεί να το σταματήσει το μάτσο. Δηλαδή, έμι έχετε αυτό που έχετε, έμι σα βοηθάει ο Σαμίδης, έμι τα γάρια είστε αυτό. Τι να κάνει τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια ρε φίλε. Λοιπόν, ο 938, κορυφαίο σήμερα ο ακροατής που την είπε στον κόκκινο ότι δουλεύει μόνο μία ώρα. Και σου λέει, α, κάτι άκουσα, ρε. Ναι. Ναι, τον είπε, ρε, κάτι, μία ώρα λέει, δουλεύει, κάνει, στείλει κάτι. Άντε, δύο. Ναι, κάτι είχε. Τον έκλεισε ο κόκκινο. Κάτι 3,5-4 παράδειγμα. Τον έκλεισε ο κόκκινο, τον έκλεισε. Ράμπα έχει πρίξει εσύ και ο πρώην φίλο σου Τζόρνταν. Τώρα που ο Πάοκ έχει την ΕΠΟ, οι τίτλοι θα έρχονται συνέχεια στον Πάοκ. Εγώ εδώ και καιρό σου λέω ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι είναι τη ΑΕΚ και το κουμάντο πάντα κάνει ο εκτελεστικό διευθυντή που είναι ο Δέδε. Συμπέρασμα: ο Τίγρη έχει δέσει το γάιδαρό του με βοήθεια του Γαύρου και ο Πάοκ ακόμα πετάει χαρτάετο. Κυρίε και κύριοι. Αμόλα καλούμπα. Οι Παοξίδε φωνάζαν εκεί στη Β' Εθνική και ο Γιωργάκη ηρωνευόταν. Μετά είπαν πω θα το δώσω το μάτι στο Γαύρο. Τώρα για να πάρει τίτλο Πάοκ πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Να μην χάσω, λέει, εγώ στο ΆΚΑ και να με πάρουν στη λεωφόρο. Ρε πώς θα φέρνει η Σουλτάνα η ζωή. Ραπτό η Λάρισα το 87 και γελάστηκα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Και κάψτε τις ζάντες, ξέρω εγώ. Κάντε κάτι, κουνηθείτε. Τι να σας πω, να επισημαίνω κάτι. Ναι. Να πω κάτι που δεν υπόθηκε δύο μέρες. Ναι. Αφού ο Πάοκ έχει τόσο δυνατό εξαγωνιστικό. Τρίχες. Έχει δυνατό εξαγωνιστικό. Δικηγόρους. Μανατζαρέους. Πάνε, κάνε μανούρα τώρα γι' αυτό για την Τρίπολη για τα επεισόδια και πάρε το μάτς στα χαρτιά. Μπορείς. Έπρεπε να το κάνεις. Μα δεν έγινε μανούρα μετά το μάτς. Έγινε. Έγινε μανούρα. Τι μανούρα έγινε. Πλακωθήκανε μέσα στο γήπεδο. Τι εκεί. Βρες μια άκρη αν είσαι καλός δικηγόρος και τους πληρώνεις κύριε Βάν αυτούς. Να βρουν μια άκρη να σου πάρουν το μάτς στα χαρτιά. Και εκεί επικοινωνιακά. Εγώ θα στα λέω. Εγώ δεν στα λέω. Έπρεπε να το σκεφτείς. Πάει ο Βασίλης Λογοθετήδης εκεί να κάνει μαγκιά. Εκείνος ο Κοντός. Μη σηκώνεσαι, ρε Κωνσταντινίδη, μη σηκώνεσαι. Κάνε πέντε τούμπες να σε πάρουν τα στενοφόρα από εκεί πέρα, ρε. Ναι. Κάνε, ρε, και κάνει σαν τον Καρσία, βρε. Ναι. Κάνει. Δεν θα είχε κάνει. Ένα όφελος δεν θα είχε. Λες, να κάτι θα γινόταν. Κάτι θα γινόταν, ρε. Να πέσω. Τα λέω δηλαδή. Ναι, ρε. Και μπορούσε να το κάνει αλλοφανές. Γιατί δεν ήταν θέατρο σαν τον Καρσία. Έπεσε μανούρα, πέσαν κουτουλίδια, μπροξιές. Ναι. Δεν ήταν τώρα το χαρτάκι Σερμπαντή να τον έπιασε. Τον έκανε εκεί ο Σουπεράς εκεί από τη Βέρεια. Ένα. Μπορεί να πατήσει μία να πούμε. Και αντί να πάει κανένα χειροδύναμο, κανένα γορίλα εκεί να κάνει τα ζητήσει λόγο, πάει ο Λογοθετήδης. Πού πα, ρε Λογοθετήδη. Τι να κάνει τώρα. Στο Σάντα Τσικίτα, ρε Λογοθετήδη. Πού πα. Η κάλπη κοιλία. Να τσακωθεί στην κάλπη. Πού πα, ρε Βασίλη Λογοθετήδη. Μα είναι τρελό, α πούμε. Αντί να πάει και κανένα γόμαρο, να πούμε, κανένα αυτό. Πάει εκεί.
Τι να σε πω, ρε, ρε φίλε. Να βλέπει τώρα που αξίζει από την Νεάπολη να πάει ο Κωνσταντινίδης ο Παντελής, ενώ έχει δει Λεοντιάδη, έχει δει Φουντοκίδη. Βέβαια. Πικυλίδη. Έχει δει το Πικυλίδη. Το Πικυλίδη. Εδώ μέχρι μη ταράς μάλλον. Τι που να ρε μη. Ο Ηρακλής βόμβας. Πού πα, ρε Κωνσταντινίδη. Ξύπνησε πάλι. Αφού δεν το ξέρει το έργο το ξύλο απάνω. Τώρα έχει μια κλανιά ο Μπέρτο. Τον αειρίστηκε ο Μπέρτο. Πάνε πίσω από εκεί από τον Τζόρνταν που ήταν εκεί πέρα να πούμε του. Ναι. Το διευθυντή ασφαλείας εκεί τώρα. Σε εκείνα τα πινιλίκια που πίσω μεριά. Από εκεί. Κάτσε από το θεριό πίσω να πούμε. Δεν ήταν και ο Πασχαλάκης μέσα στη φάση. Ναι. Πού πήγε ρε. Πασχαλάκης, Μπρίγιοβιτς, Βαρέλα. Πού είναι αυτοί. Ειδικά Βαρέλα έπρεπε να ήταν εκεί. Εκεί πας του τραβάς ένα βρωμόξυλο εκεί τον αυτόν. Και τον πολύ που άσε δώσει μια κόκκινη κάρτα. Πάει ο Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός εκεί. Ξέρεις γιατί πήγε. Σου λένε ρε τι δουλειά κάνεις. Είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Και τι είναι αυτό, δουλειά είναι αυτό. Ναι, δουλειά είναι αυτή. Δηλαδή η αρμοδιότητά σου ποια είναι. Είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Και τι είναι αυτό το φτωχό. Τι είναι αυτό το τίτλο. Τίτλο. Δηλαδή παίρνει ένσημα κτλ. Σου λέει κάτσε να κάνω κι εγώ τον πάω ξύλι. Του σαματά. Έλα όμως που πα εκεί και πα να τσακωθεί. Ήρθε ο Μπέρτος με τα δόντια. Πού πα, δε σε Κωνσταντινίδη. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανούλα για καυγάκια που αντέχει μπορεί να δώσει νομά του του Πάουκ. Αυτό έχει καμπανόφατσα ρε. Πού είναι ο γιατρό που έγινε ξάνθη. Για να δω τι θα πει τώρα ότι ακόμα δεν μπορεί να η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ότι είναι κουρασμένη και σκασμένη. Συν πέντε πολύ κλάμα στην Τούμπα. Λέω 6148. Προκαλούν οι αεξίδες. Το τελευταίο μήνα το τι αεξίδες έχω βγάλει. Σε μαρμίτα. Πολύ πράγμα. Σε λαϊκό δικαστήριο. Σε Μετρόπολη κτλ. Δεν λέγεται. Πού είναι ο Καστοριανός, ρε. Πού είναι. 2-31-0-90-90. Δεν ξέρω. Πού είναι. ΑΕΚ. 2-31-0. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Και ΑΕΚ. Και Πασόκ. Και 90-90-90. Πιστεύετε ότι γκαντέμιασα τον κύριο Σαββίδη. Μαύρη ένα χρόνο είχε να πατήσει. Μαύρη κάλτσα, ρε. Λουκανόπιτα χωρίς λουκάνικο είσαι. Τι να σε πω. Κάτι έβαλε στο χεράκι σου. Απορώ πόσοι. Τι να... Καλά που έχει η Ευγενούλα και είσαι ακόμα καλά. Καλά που είναι αυτό το κορίτσι. Εγώ θα το λέω. 90-90-90. Εκείνοι καζανοκέφαλοι συγκοιτούσαν λοξά. Ευτυχώς βγήκε τον παιδί φωτογραφία. Ακόμα μη τη σιδερόστρα θα είσαι. 98-80-90. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Δεν έχουμε ακροατές γιατί ο Πάουκ έχασε το πρόβλημα. Τι να σε κάνω εγώ τώρα, να το ξαναπάρω. Λοιπόν, για πάρτε κανένα τηλέφωνο εδώ, γιατί δεν μπορώ να τον ακούω να κλαίει αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Και οι αεξίδες, πολύ λαλά. Και οι αεξίδες, πολύ λαλά. Έχουμε έναν. Κοίταξε όπως τους χαϊδεύει, θα τους χαϊδεύει, σηκώνεται, έτσι πάει. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Γεια σου, Κώστα. Έλα. Καλημέρα, τι κάνω. Δεν ακούω τίποτα. Χιλτίδη, άνοιξε τα λίγο τα μικρόφωνα εκεί να ξεμπουκώσουν τα. Να, στα ακουστικά θα στο βάλει ακούς τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ τον. Να του. Χαιρετώ τον ομοιοδιάτη μου εκεί πέρα καταρχήν. Ποιο είναι αυτό. Παναπολάπτο που είναι δίπλα. Ναι. Το 301, για κατάλαβε Κωστάκι μου, κατάλαβε. Βέβαια. Όταν χάνει ο Πάου, βγαίνει. Βάλανε πινακίδες σήμερα πάνω στην περιφερειακή. Πώ είχε εκείνε τι πινακίδες που λέγανε προσοχή αγριογούρουν, ε. Θυμάσαι. Στο ύψος της Νεάπολης, στο ύψος της Τούμπας. Κατέβηκε ο Δήμος σήμερα και έβαλε προσοχή Σκουλαρίκη, προσοχή Παντελίδης. Λέει τι είναι αυτά ρε παιδιά. Προσοχή Σκουλαρίκη. Έχει καινούργιες πινακίδες λέει και τι περνάτε από την περιοχή. Α, η κυρία Σκουλαρίκη που κάνει την εκδίκαση της υπόθεσης. Χάρη και εσείς. Για να μειώνετε ταχύτητα λέει, οδηγεί λέει. Να μην τρέχετε πολύ. Λοιπόν. Ησύχασε η πόλη. Χάρηκες. Κανένας δεν στεναχωριέται. Μια χαρά ήταν η πόλη σήμερα. Αγία Τριάδα, Ανάληψη, Ντεπό, Βότσι, όλοι πανηγύριζαν. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο αυτοί, υπάρχουμε και εμείς. Να το ξέρουν καλά. Έτσι. Και σαν Αργιανή που είμαστε είναι φυσικό όφι, να χαρήκαμε. Ναι, Όφη και τα. Και η Πάτρα κοντά είναι που μας πανηγύριζε. Ο Μάνος τον Όφη πήγε από τη Βέρεια όμως. Ναι. Όταν πέσαμε τελικό πρωταθλήματος, ήρθαν και βάλανε πάνω μέσα στους Ολυμπιακούς, μια ομάδα της Θύρα 4, και τους ευχόντουσαν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ σήμερα να μην χαίρομαι. Δεν ξεχνάω αυτό που πήγαμε τα στρατιωτικά Φαντάρο στο Βόλο, 10.000 Αριανοί και είδαμε απέναντι μαυρό άσπρες σημαίες μαζί με τους Ολυμπιακούς και μας γυρίσαν τα μυαλά. Και θέλαν σήμερα εμείς να στεναχωριόμαστε και βγαίνει ο Θωμαίδης και λέει γιατί ο πρόεδρός μας χαιρόταν και έκανε δήλωση ότι χάρηκε. Καλά, λίγο λαϊκισμό πούλησε και ο πρόεδρός σας τώρα ο Καρυπίδης. Γιατί... γιατί πούλησε λαϊκισμό, ρε Κώστα. Στη Θύρα 3 τον βρίζαν μετά το μάτσο όμως. Δεν έπιασε ο λαϊκισμός. Ναι. Πρόεδρος του Άρη είναι αυτή. Πήγε και άφησε τον Μάνο από τη Βέρεια να πάει στον Όφη να πούμε και πήρε το Διαμαντόπουλο στην Ερφόρ. Αυτό ήταν λάθος, το είπα και έκανε εγώ. Έκανε λάθος το παιδί, ναι. Το ήταν λάθος γιατί δεν θα έβγαινε 0-0 με τα τρίκαλα. Ναι. Τέλος πάντων, ότι θα βγούμε είναι γεγονός αλλά δεν θα βγούμε και άνετα. Ναι. Να τα λέμε όλα. Ναι. Θα βγούμε αλλά θα βγούμε πιεσμένα.
Γιατί από πίσω μας αυτοί ακολουθάν συνέχεια, τους βλέπω. Ναι. Πρέπει να αυξήσουμε τη διαφορά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Αλλά πάντως θα βγούμε. Αυτό έχει σημασία. Α, έχεις μια αμφιβολία. Πάντως θα βγείτε. Όχι, έχω αμφιβολία. Δεν θα βγούμε άνετα. Αυτό λέω. Δεν μου λες μπάσκετ, πάει στο μπάσκετ. Μπάσκετ δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείται ποτέ με τον μπάσκετ. Μάλιστα. Με την ομαδάρα που είχαμε τότε, τώρα θα ασχολούμαι με. Α, με τώρα δεν ασχολείσαι. Αυτή δεν ασχολείται. Όχι, γιατί εκεί στη Μέντε έχει το ζάπινγκ εκεί που μπαζευόμαστε. Έξω από το παλέ δεν θα περνάγανε αυτή η παλιά. Εγώ από τον μπάσκετ πάντω δεν ασχολείται με μπάσκετ. Εγώ εκεί από το παλέ δεν θα περνάγανε. Σοβαρά. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Βγήκε έξω, Κώστα, που έλεγε ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Ναι, ρε φίλε, βγήκα έξω. Γιατί δεν χανόταν αυτό το πρωτάθλημα. Πώ θα γίνει. Και όμω, όπω βλέπει, με συγχωρεί. Να προσέχουν ποιους βάζουν στα επίσημα, έτσι. Να τη φας από Αλβανό, πάει πάρα πολύ, φίλε. Αλβανός από Αλβανό τη φάγανε. Εντάξει. Κάτσε, ο λαός του πάω, γιατί να μην έχει μέσα Αλβανούς και τέτοιοι. Δεν κατάλαβα. Όχι, αυτό φίλε, είναι ξεφτύλα. Καλύτερα ένα Αλβανός Έλληνας, Έλληνας παοκτής να ήταν. Όχι Αλβανός. Πάει πολύ. Α, εσένα σε πείραξε που ήταν Αλβανός ο παοκτής. Ναι, με πείραξε πολύ, ρε φίλε. Από Έλληνα παοκτή θα το δεχόμουν, γιατί έτσι πρέπει να είναι η οπαδή. Αλλά από Αλβανό, ρε, είναι δυνατόν και τον έχεις τα επίσημα. Και ξέρεις τι που εισαγγελέας, ιδιαίτερα επικίνδυνος για αθλητικά γεγονότα τον έχει χαρακτηρίσει εισαγγελέας. Ναι. Το έχει κάνει τρεις φορές ο Ναι, ο... αλλά αθώθηκε, δεν πήγε. Δεν αθώθηκε, αναβολή δόθηκε, γιατί είχε γαστρεντερίτιδα και θα ξαναγίνει η δίκη. Ναι. Όχι, τις τρεις προηγούμενες φορές είχε αδωθεί το παλικαράκι. Εσείς που πετάξατε το ίδιο στο τερματοφύλακα των Τρικάλων, έπρεπε να πέσει κάτω. Έλαβε και την κουρουμπίλια, δεν είδες, τη φάγαμε. Α, έλαβε την κουρουμπίλια. Με την κουρουμπίλια δεν είδες. Ήταν Αλβανός ή ήταν Εβραίος αυτός που τον βάρεσε, να πούμε. Τέλος πάντων. Εμείς έχουμε Έλληνες, φίλε, δεν έχουμε Αλβανούς. Έτσι. Γιατί το σωματείο είναι ντόπιο Θεσσαλονικιό. Εγώ ξέρω ότι στο Super 3 θετικά πολλοί Ρώσοι είναι. Δεν κατάλαβα. Κακό είναι. Ρώσοι είναι. Α, οι Ρώσοι είναι. Άλλο Ρώσοι, άλλο Αλβανοί. Μάλιστα. Ναι, Ορθόδοξοι. Γιατί να μην είναι. Δεν κατάλαβα. Δική μας είναι. Ναι. Άντε, φυλάκια. Bye bye. Yeah. Άμα πετάξει ο Ορθόδοξος τη φωτοβολίδα. Είναι. Ωραία, καθένα άποψη εκεί. Τράβα εκεί πέρα ο κόσμος σε περιμένει που πλέγω. Βάλει εκεί πέρα θα φύγει. Καλημέρα, ρε φίλε. Αφού ήταν Ορθόδοξο. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε φίλε. Ναι. Εγώ ακούγομαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο το χρόνο σας, 2-3 λεπτάκια, έτσι, να κάνω ένα μονόλογο με τον δικό μου τρόπο, χωρίς φυσικά ευρεολόγιο και να θέλω να είμαι ριστικός και προφητικός. Φαίνεσαι κύριος, ναι. Λοιπόν, τα τελευταία γεγονότα με ερέθησαν να εκφράσω τις σκέψεις μου και τα συμπεράσματά μου. Συγγνώμη, θα είμαι λίγο καυστικός όμως. Λοιπόν, είδες που δεν έγινες κατεστημένο. Κάνω ένα μονόλογο, έτσι, μου επιτρέπεται. Έξυπνοι είμαστε, θα καταλάβουμε, δεν θέλει και ιδιαίτερη σκέψη. Λοιπόν, είδες που δεν έγινες κατεστημένο. Είδες που δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Είσαι στην ίδια μοίρα με εμένα και προσπαθείς να τους μοιάσεις και να δείχνεις εξουσία στους συμπολίτες σου. Πάντα είσαι αδικημένος, αλλά σε σχέση με εμάς πολύ πιο ευνοημένος. Όταν αδικείς το παίζεις μάγκας, μιλάς για νόμους της Τούμπας και τα λοιπά. Δεν φταίς όμως εσύ, γιατί είσαι όχλος που επηρεάζεσαι από αυτούς που σε φουσκώνουν τα μυαλά. Συγγνώμη. Μία πόλη, μία ομάδα. Να τα αποτελέσματα. Πολύ την είδατε και το άδικο δεν θα κρατήσει. Μόνοι σας παίζετε και δεν μπορείτε να το πάρετε. Καρυπίδες είσαι. Όχι, όχι. Α, συγγνώμη. Όπως πέρυσι που δεν τράπηκες να πανηγυρίσεις το κάλπικο. Έτσι θα τα παίρνω από εδώ και πέρα, έλεγες. Τζανετάκος είσαι, φίλε. Τζανετάκος είναι. Ο περήφανος Ηρακλής τέτοιους τίτλους τους απαξιώνει. Εσύ να δέρνεις, να σπάς, να αδικείς, γιατί έμαθες να έχεις εξουσία. Εδώ όμως, στο χωριό σου, σε δουλεύουν, σε φτύνουν και εσύ λες βρέχει. Κρίμα, σε λυπάμαι. Ζεις στον κόσμο σου. Κάπως έτσι ήθελα να εκφραστώ με τα τελευταία γεγονότα. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Χιουμοριστική ποιήση. Χιουμοριστικά. Λοιπόν, όλα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Οκ. Πέντε ευρώ στη γραμματεία να αφήσει για την απαγγελία και πάμε παρακάτω. Τον καφέ όλος μία ώρα τον φέρει. Γιατί σε πειράζει. Να βρικολακιάσουμε τώρα. Να βρικολακιάσει. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Πού είστε, ρε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εσύ, φίλε, που μεγάλωσε. Δεν το παίζει κανείς μάγκας, αλλά αν μεγάλωσες με το γουδόνι, πρέπει να είσαι 60 χρονών. Πάνε δε στον προστάτη σου. Α, στο γουδόνι 30 χρόνια πεθαμένος. Στα 39 έτσι. Να μην το ξέρει το γουδόνι.
Ξέρεις εσύ τον Γουδόνη. Δεν ξέρεις 739. Ο Γουδόνης ήταν συμπαίκτης του Ανδρώνη, αν θες να μάθεις. Γουδόνη με Ανδρώνη. Γουδόνη με Ανδρώνη. Έτσι. Και τον Τζαλακώνη. Και τον Τζαλακώνη σκηνή Κορδόνη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Έλα, Κωστά. Έλα, ρε κουμπάρι, πού είσαι. Έλα, ρε σερσερίδικα. Πού είσαι, ρε. Το έκτον νιέστα στην παρέα, αυτό είναι το κάτι άλλο. Έχουμε τον διευθυντή σου, ρε, εδώ. Γεια σου, Μιχάλη μου. Αλλά αυτά τώρα και πες μας πότε θα πας στην Αμίτα. Καλημέρα. Πότε πας στην Αμίτα. Τρελό αγόρι. Να σε κάνω λίγο να γελάεις. Δύο πράγματα. Τουλάχιστον ο Μπουτάρης κλείνει τις τρύπες. Αυτό που είδα στην Αγγλία. Με τι πήγα και κλείσαν τις τρύπες, ας πούμε, μα είχαν ακούμπα. Πες μου εσύ, κουμπάρε. Με τι, τι βάλανε να κλείσουν τις τρύπες. Με ουίσκι. Τι βάλανε, τι νομίζεις. Ρίξανε πάνω αθιόφοβοι, βάλανε και το τρίγωνο, κομφλέικς, του τρώμει το κομφλέικς, και γάλα από πάνω. Ναι. Για να φανεί ότι είναι, φαίνεται, κλείσαν τις τρύπες. Ναι. Θα το πιστέψεις. Ναι. Ναι. Και το άλλο είναι ότι ένας, ας πούμε, εσύ τη λύγει στην Παλαντέζα με το καλώδιο. Τι έβαλε πάνω στην Παλαντέζα. Τι έβαλε. Τι. Πήρε του Λουκάνικου 6 μέτρα και του τύλιγε πάνω στην Παλαντέζα. Τρικαλινό ήταν, το είδα. Παλαντέζα Λουκάνικου, ε. Πάπα. Δεν παίζεται, ρε άνθρωποι. Ρίξε μια όπληση τον G3. Ρίξε μια όπληση. Του παρέ. Έχω γραμμένα και έχω πολλά να πω. Άκου, έχουμε τον άλλον εκεί 18 του μηνός, λέει, έρχεται ο μάγκας από το Καναδά, ντε μεκ. Σε θέλει κόντρα, λέει. Λέω με τον κουμπάρο μου, κόντρα δεν θα βάζεις. Σέκι. Θα κρυφτεί κανένα μήνα πάλι όπως κρύβονταν από τότε στην καρδίνα. Δεν κρύβεται. Τι έχω αυτή τη στιγμή, κουμπάρο. Είπα την άλλη φορά, το έχω εδώ. Τι έχεις. Κουμπάρο δεν έχω. Για όπληση μια. K11 είναι αυτό τώρα. Μιχάλη, πού είσαι. Άντε ρε, φύγε από εδώ. Την έπεσε στην παντρεμένη και φωνήθηκε στον άντρο τη σχέση του. Φύγε από εδώ πέρα. Θα πάρε δρόμο από εδώ. Βγαίνει το κουμπάρο, ρε. Σε πήρε τηλέφωνο. Μα ή ο άντρα, είδα μικρό, με σκοτώσε, με κατέκρινε. Πες το να λέει εκείνο, θα του δώσω κάτι στο σταυρό, στο ταφ κάτι γουδιά. Ραπτοπουλάρα μου, πάω και είναι σαν τον αγρότη που πήρε επιδοτήσει επί Πασόκ και αγόρασε μετά από 5 χρόνια Καγέν. Κατέβηκε στην Αθήνα, είδε τον Βαρδινογιάννη και του είπε: άντε ρε φτωχαδάκι, και ο άλλος απλά τον εξαφάνισε από το χάρτη. Απλά τα πράγματα λέει. Να τη φάμε από Έλληνα παρά από Αλβανό, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου, κακοί μου άνθρωποι λέει, που θα έλεγε και ο Βέγκος. Κακοί μου άνθρωποι. Ο Μπέρτος την έπεσε ύπουλα από πίσω στον Κωνσταντινίδη και εσύ μας λες ότι δεν κάθεσε με πλάτη για να μην φάσει ύπουλο πέσιμο. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω έξω. Τι έχω πρέπει να έχει από πίσω. Πρώτον, δεύτερον. Από μακριά δεν φωνάζεις. Κάνεις τον κακόμοιρο, πλησιάζεις και την ώρα που δεν περιμένει ο άλλος του την καθίζεις από κάτω. Σαγώνια, από τώρα ο Κωνσταντινίδης, άσε, πάμε επόμενη γραμμή. Κωνσταντινίδης τώρα άσε, καλημέρα. Το πέρασες. Πηγαίνεις σιγά σιγά στο ένα μέτρο, εκεί που ηρεμούν όλοι και πάνε αυτό, πατ. Ξάπλος τον. Φτύνει και τρία σφραγίσματα. Άντε τώρα ιστορία. Βέβαια. Θα κάνω εγώ καυγά τώρα με τον Κωνσταντινίδη να πούμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ράπα, ακούς. Καλημέρα. Ακούς. Ναι, αν φωνάξει λίγο ακόμα. Ωραία. Άκου το ερώτημα πια. Ωραία, δεν ακούμε τίποτα. Λέγε. Συνάντησες τον Ιβάν. Τι έκανα. Συνάντησες τον Ιβάν. Ναι, το συνάντησα. Αγωνιστικά, εγώ θα σου πω. Θα τον ρώταγα. Αφού θέμα ρευστότητας με τα λεφτά δεν έχεις. Τον Μπρίγκοβιτς δεν τον έδωσες για 9 χαρτιά. Γιατί δεν κράτησες τον Τζίμι Ρεωτ και τον Γκάτσε να σου φτιάξουν ένα σκληρό διαδίκτυο. Του ζήτησα ένα δίωρο να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Αυτό του είπα. Ένα δίωρο του ζήτησα. Μπράβο, αυτή είναι η ερώτηση που σου κάνω. Γιατί δεν κράτησες. Εάν με φωνάξει να μιλήσουμε ποτέ για ποδόσφαιρο που θέλω να τον μιλήσω, τότε λοιπόν θα μιλήσουμε. Εσύ τι πιστεύεις για αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν του κράτησες αυτούς τους δύο να στρώσει το κέντρο, να το δέσει. Γιατί ρε, ξέρει ο Ιβάν για το κέντρο τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Ποιο άρα πήρε τις αποφάσεις να φύγουν ο Κάτσε και ο Τζίμι Ρεωτ. Τώρα, κοίταξε, τώρα είναι αργά που μου το λες. Εγώ γάμπρος εκ, εκ του αποτελέσματος μας το λες. Λέω, ναι. Επειδή λέω ότι ήταν ο Ρόντα, άμα συναντούσα. Α, άμα συναντούσα, ψυχωστώ, εντάξει, ναι. Τι έκανες και τα χάλασες. Ναι. Εσύ έχεις απάντηση, ποιος πήρε αυτή την απόφαση και γιατί την πήρε. Ήθελα κάτι πιο ποιοτικό θα μου έλεγε, στα χαφ. Μου φέρανε αυτό τον Μουνάφο, πώς το λένε, τον δε σε λέω, σε λέω, πώς το λένε. Μουλέν Ροζ. Μουλέν και τα λοιπά. Δεν τον είδαμε αυτόν. Τον Αζεβέδο δεν τον είδαμε. Τον κορυδέψαν δηλαδή, τον γελάσανε. Τίποτα. Φίλε, μια μεταγραφή δεν έπιασε από τον Χιμένα. Εάν δεν έχεις άποψη ο ίδιος για τον ποδοσφαιριστή, πού προηγείταν ο Κόκαλης, πού προηγείταν ο Μπέος, ο συγχωρεμένος που δεν πέθανε ο Ψωμιάδης. Πού ήταν πιο μπροστά. Ξέρανε ποδόσφαιρο. Σωστό.
Okay. Για Γαβρό τι βλέπεις τώρα. Πες μου τελευταίο κάτι. Αυτό να θέλεις μόνο. Κοίτα, για Γαβρό τι βλέπω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μεταβατική περίοδος φυγής του Μαρινάκη. Δηλαδή το καλοκαίρι θα φανεί τι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι ο Μαρινάκης τελείωσε από τον Ολυμπιακό. Αυτό πιστεύω εγώ. Μακάρι, μακάρι. Οι περισσότεροι Ολυμπιακοί αυτό επιθυμούμε. Ναι. Δεν ξέρω. Θέλεις Κόσκο, Κόσκο θέλεις. Δεν. Γιατί τα λεφτά πάνε αλλού. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Θες αναλάβει ναι. Κόσκο, γωνία μεγαλύτερη. Κατάλαβα τι λέει. Έχει, ναι, για χαρά. Εντάξει, Κόσκο είναι. Για χαρά. Κινέζοι λεφτά. Να τη φάμε από Έλληνα παρά από Αλβανό. Α τη φάμε από Ρώσο που είναι Super 3 πολύ Ρώσια εκεί στον Εύωρο. Έλα, ξεκίνησε τώρα. Γιατί είναι Ορθόδοξο. Άιτε τώρα. Αυτό ακούστηκε και είναι πάρα πολύ έτσι δημοκρατικό να ακούμε το 301 τις αιρετικές απόψεις. Καλημέρα. 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 Τι κάνουμε. Καλά, κύριε, εσείς. Ράψη είχα πάρει τηλέφωνο πριν λίγες μέρες. Τι είπες. Και σου είπα μεγάλο διπλό που πάμε να ακούμε στο Καραϊσκάκι. Ναι. Δεν έκανε το διπλό για λίγο. Ναι. Εγώ περίμενα να χάσεις με 1-0. Θεωρείς ότι ήταν πέναλτι του Ανσαριφάρτ. Του Ανσαριφάρτ. Κοίταξε. Ναι, ήταν πέναλτι. Κοίταξε. Αυτός αφήνει πλεονέκτημα, θα σου πω. Ναι, ήταν πέναλτι. Αυτός αφήνει πλεονέκτημα στο τράβηγμα γιατί δεν πέφτει ο, πώς το λένε, ο Ανσαριφάρη. Δεν πέφτει. Και πέφτει μέσα. Είναι πέναλτι, ναι. Γιατί... Το τράβηγμα ξεκινάει απ' έξω όμως. Ναι. Το ότι το αφήνει πλεονέκτημα, το ότι το αφήνει πλεονέκτημα θα μου πεις θα μπορούσε να γυρίσει τη φάση πίσω και να σφυρίξει το φάουλ. Αυτός να πούμε. Το σωστό εκεί είναι. Ναι. Αυτός ερμηνεύει ότι το άφησα και πέφτει μέσα. Η ερμηνεία του δεν μπορεί κανείς να πει ότι. Δηλαδή, πώς να το πω. Στο κρίνει ο δικαστής έκρινε υπέρ του Ανσαριφάρτ. Δηλαδή είναι 50-50 στην κρίση του δικαστή. Αυτό λέω. Ποιος πιστεύει ότι άρχισε να κερδίσει. Συσοφάρισε όμως και με το φάουλ έξω από την περιοχή σου έδωσε πέναλτι, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά όμω και πιο πριν πέναλτι. Δεν είναι άλλα τώρα, ήδη εκεί θα είμαστε. Δεν το ένα ή το άλλο. Αφού... Ισοφάρισε. Δεν μου έδωσε πέναλτι πέρα πριν. Με το ίδιο πράγμα συσοφάρισε. Τη χαζομάρα που έκανε. Σε έδωσε ένα πέναλτι και σένα. Και δεν το πανέκο δεν έδωσε άλλο ένα όμω. Ρωμάω με δόνη, δεν το έδωσε. Και αυτό σωστό. Ναι. Την αγκαλιά βέβαια. Άμα κοίταξε να σου πω κάτι. Με 11 με 11 θα το έπαιρνε στο μάτσο. Τρίχες. Δυσκολεύεται. Και με 10, και με 10 μπορείς να το πάρεις. Το έπαιρνε με 11, όχι με 10 δεν. Τρίχες. Έπρεπε να πάρεις ένα δανεικό center for. Έπρεπε να πάρεις ένα δανεικό center for. Ένα. Τίποτα άλλο. Τα χαφτά δεν είσαι καλά. Τα χαφτά δεν είσαι καλά, αλλά δεν σκοράρει ούτε ο Κάτσι ούτε ο Τσανδάρης. Εντάξει, εκεί λέμε τα. Είναι δύσκολο κομμάτι δηλαδή. Τα στόπερ δεν σκοράρουν. Τα πλάγια μπακ δεν σκοράρουν. Πρέπει να βρεις όλο το βάρος στα εξτρέμ και στο φορ. Φορ κλασικό δεν έχεις. Οι εξτρέμ, καλή χρυσή, δύσκολα σκοράρουν, είσαι δύσκολο. Τα μάτς πρέπει να τα πηγαίνεις στο 0-0, 1-0, 1-1. Στα άντερ, άντερ. Ναι, στα άντερ. Έχεις δύο καλά χαφάκια που είναι σκουπιδιάρες. Καλά είναι όμως. Είναι καλή σκουπιδιάρες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Αλλά είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους. Σκυλιά. Πολύ... Όχι, βγήκε ο Τσανδάρης, βγήκε καλός. Βγήκε και μαζί με το Κάτσε, κάνανε διμάκι αχτύπητο αυτοί οι δύο. Ατυχία ο Μιστακίδης. Ναι, εντάξει. Το Μιστακίδης να έβγαινε. Σαν εξτρέμ, δύσκολα σκοράρει κι αυτός. Καλός διεμβολιστής, αθλητής καλός, άτυχο το παιδί. Άτυχο το παιδί, ναι. Εντάξει, ο Ζουνίδης κάνει δουλειά καλή, φίλε. Με αυτό το υλικό του το 5 το κάνει 7. Θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ο οικονόμου είναι λίγο αργός χαμηλά. Ο στόπερ. Εντάξει. Είναι... Δεν έχει πιο γρήγορο όμως. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ. Τι να κάνει. Ο Αυλονίτης, να πούμε. Εγώ τον Αυλονίτη τον πάω, δεν ξέρω. Τον Αυλονίτη, τον πάω, τον γουστάρω τον Αυλονίτη. Για... Δηλαδή, δεν από ότι είναι χειρότερο του Μαλεζά, ας πούμε, ή του Κρέσπο, ο Αυλονίτη. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά δεν από ότι είναι και κακό center back. Έφυγε, να σε καλά, για καλά. Έχει χαιρετίσματα από τον Μπάκ. Αυτές οι τεχνικές που λες είναι για φασαρία, ένα με ένα και σε μια μαζική σύραξη που είναι 20 άτομα, μπορεί πολύ εύκολα να πέσει κάτω. Μίλε λαγκαμίε. Βρε, εφόσον υπάρχει πολλή κόσμο, δεν φωνάζει από μακριά ότι πάει να μαλώσει. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Εάν έχεις πας πίσω από το βουβάλι, φώναζε. Αν πας μόνος σου με ένα 67-65 κιλά και απροπόνητος δεν πας. Πας στο ύπουλο, το καταλαβαίνει το μυαλό σου. Έχεις μπλέξει σε φασαρία πολύ με πολλούς. Δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω, ναι. Έχεις φάει ξύλο ποτέ, έχεις δώσει. Κουτρουβαλιάστηκες, έσπασες κεφάλι, μύτη. Γροθιά έφαγες στο σαγόνι. Έλατε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εμείς κορόιδα είμαστε που καθόμαστε πλάτη. Στα εστιατόρια και στα μαγαζιά. Σφαίρα θα έρθει, σφαλιάρα θα έρθει, γροθιά θα έρθει, μαχαίρι θα έρθει, μπουκάλι θα έρθει. Να το βλέπουμε. Να το δει. Τύχο, τύχο. Καλημέρα. Καλημέρα, Τόπιλε. Καλώς ήταν. Σε είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο. Ναι. Με είχε κόψει πριν προλάβω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, χωρίς να πω βέβαια κάτι. Με αυτό που σου είχα πει. Ποιο. Που σου είχα στείλει και μήνυμα στο κινητό, στο προσωπικό μετά.
Είμαι αυτός που σου είχα πει ότι θα γούσταρα να τιμωρηθούμε και να κάνουμε 7 στα 7. Α, μπράβο! Ναι, γιατί να σε κλείσω, ωραία ήταν το είπες. Καλά, και απλά σου είχα πει ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να τιμωρηθούμε και να μην το πάρουμε. Αυτό αυτό που λέει τους οπαδούς, σαν και μένα, οι οποίοι έβρισκαν προοπτική στον ΠΑΟΚ του Σάλμον, του Κνόλ, του Μπαϊάνου και του Μελίση, δεν θα έχουν πρόβλημα να μην το πάρουν φέτος, παρόλο που ήταν τεράστια ευκαιρία. Η προοπτική ήταν τεράστια. Η προοπτική ήταν τεράστια, αλλά αυτό που λέει σου να είχες να παίξει ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα την προηγούμενη Κυριακή και ένα μάτσο με την ΑΕΚ που θα έκανε το πρωτάθλημα. Ναι. Το ένα δεν έγινε, έφαγες και μείον τρεις και το άλλο θα γίνει χωρίς κόσμο. Παρόλα αυτά, αυτό που λέει, εγώ θα σου πω το εξής πράγμα. Εγώ βλέπω να την κερδίζουμε την ΑΕΚ την Κυριακή. Και εγώ αυτό βλέπω. Μετά μένουν πέντε αγωνιστικές. Ναι. Βάζεις το χέρι σου εσύ στη φωτιά ότι όλα τελειώσαν. Θα κάνει ΑΕΚ 5 στα 5. Εάν το βάζεις, μαγιάσουνε φίλε. Δεν το βάζω, και μπορείς. Όχι, δεν το βάζω. Δεν το βάζω. Αλλά σου λέω μπορεί και να κάνει ΑΕΚ 5 στα 5 και μπορεί να επαληθευτεί και να το πάρει. Τώρα. Καταρχάς, εντάξει, γι' αυτό που λες για τον Κωνσταντινίδη και τον Κυριάκο Κυριάκο, πού πήγαν τα έρμα, πού πήγαν τα φουκαριάρικα, ρε. Πού πήγανε, ρε. πού πήγε. Δηλαδή, εγώ είδα τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη την Πέμπτη, πριν το μάτσο με τον Ολυμπιακό, έκανα βόλτα στο Λευκό Πύργο, στη Νέα Παραλία, στις ομπρέλες κτλ. Και έκανε τζόκινγκ. Και έτσι, όπως περνάει, του λέω γεια σου Παντελή. Γεια σου Παντελή, του λέω και μου κάνει γεια. Δηλαδή σαν να έτοιμο να ξεψυχήσει. Πού πήγε, ποιο πήγε να βαρέσει. Πού πα να βαρέσει στα θηρία, ρε φίλε, καλά λέει. Καλά λέει. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Καλά ο προηγούμενο Αριανό και να πάρει θέση και ο φίλο εκεί πέρα που θέλει να σε μπαολιάσει τη μαρμίτα. Να πάρει και αυτό θέση. Εγώ είμαι αυτό. Που πήρε πριν τηλέφωνο και διάβασε το ποίημα ότι εγώ είμαι νικητή, σου να νικητή και κάτι ιστορίε. Τι είναι αυτά, ρε. Τσε τι μου έλεγε ο φίλο ο Αριανό εδώ που πήγε να μου σαουλιάσει. Στο σταυτί, ξέρει τι μου είπε. Δεν έχει πάει με γυναίκα αυτός. Ναι, δηλαδή ρε παιδιά, να σας πω και κάτι. Εγώ δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι από Νότια Ελλάδα. Την αντιπαλότητα με τον Άρη δεν την έχω ζήσει. Αλλά στην τελική, επειδή του ακούω και μερικά πράγματα, δείτε αυτό που έκανε ο Καρυπίδης. Ρε Καρυπίδη, 5 χρόνια στα χωράφια είσαι, ρε Καρυπίδη. Εντάξει, πήγαινε στην τουαλέτα και κάνει χειρονομίες. Μην κάνεσαι μπροστά στον κόσμο. Αυτό... Εκτίθεσαι να πούμε. Όχι, δεν εκτίθεται. Είναι πονηρός ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, για να το κάνει αυτό, πάει να πει ότι. Δεν πέρασε τις αίρες ο Καρυπίδης, ρε αυτό που λέει, και τον αφήσανε ο Απόλλωνας κυλαμία από κάτω. Άλλο λέω να πω. Μας κάνει έτσι ο Καρυπίδης. Άλλο θέλω να πω. Ο Καρυπίδης ήθελε να ανεβάσει τις μετοχές του στον κόσμο του Άρη, γιατί έρχονται δύσκολα, ρε κορόιδο. Αυτό πήγε να κάνει. Ξύπνιος είσαι. Ξύπνιος είσαι. Άμα βάλεις το χέρι τσέπη έχει πανί πιάνει. Α, ακού τι λέει ο Αριανός ο Δήμος. Το χέρι στην τσέπη θα πιάσει πανί, δεν πιάνει ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και πιάνει αστράγαλο. Του είπες καλύτερα. Και κάτι τελευταίο για να μην σας κάνω και τη γραμμή. Αυτό που λέει, φατσικά έχουμε δοθεί έξω από ένα καφέ ιστορία εκεί στην Τούμπα που μου έχεις πει να φτιάξω το αμάξι μου. Επειδή είχα κάτι προβλήματα. Ναι, ναι, και σου πει ότι. Και σου πει θέλω να σου πω κάτι που είχαν πάει να μου κάνουν μια κομπινούλα. Δεν έχει τύχει ακόμα. Κάπου θα ταιριάξει όμως. Έλα, σε περιμένω. Όταν ανέβεις. Και κάτι τελευταίο να πω. Τώρα εντάξει, οι αεκτζίδες ας κάνουν το σταυρό τους. Εκεί που έπρεπε πάω να έχει 52 βαθμούς και να παίξει και έναν αγώνα. Δεν τον έπαιξε. Βρέθηκε στους 49. Και ακόμα όμως πολεμάει. Οι αεξίδες θα πρέπει να πούν το Μαρινάκι. Μην ψηλώνουνε και πολύ. Όχι, θα πρέπει να πούν το Μαρινάκι. Ευχαριστώ οι αεξίδες. Δημόσια. Εγώ έχω δει στη ζωή μου Τετάρτη μεσημέρι η Ρόδο το ΣΑΕΚ. Γάμα Εθνική. Που είμαι 28 χρονών. Ας το πάρουνε πρώτα. Έτσι. Να το πάρουνε. Και μετά ας βγουν να πουλήσουν. Να πούμε όλοι. Όλοι σε αυτή την πόλη είναι μάγκες από το Facebook. Είναι προπονητές από το Facebook. Είναι από τα ραδιόφωνα. Είναι από όλα. Δηλαδή πώς αντέχετε ρε πούστη μου, δηλαδή προς Θεού. Φύγε, 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 θα την έκανες. Ήσουν ένα μάγκα, ωραίος. Εντάξει, ωραίος. Πετσό. Έλα, ναι, ωραίος, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Τι κάναμε ρε Κωστή. Έχεις κι άλλο άντρα έχεις μες στο δωμάτιο, ε, ναι. Κωστό. Σ' ακούω, σ' ακούω. Τι γίνεται τώρα, ρε Κωστό. Ο άλλος γίνεται. Τι γίνεται με την Έφεση την Παρασκευή. Την Έφεση. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Την Έφεση. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ, τι κάνουμε τότε. Θα παίξει με μείον 3. Σώπα ρε γάμο. Τι, σου φύγει η ώρα. Θυμάσαι κότσο, ακούς. Θυμάσαι πως έλεγα ότι θα μείνει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και θα πάρει καλύτερη ομάδα του πρωτάθλημα, το Ολυμπιακό, ας τον πίσω. Πότε με το έλεγες. Στο έλεγα πριν καμιά 15 μέρες. Πού με είδες.
σε πήρα τηλέφωνο, εγώ συγκριτάς είμαι. Α, ναι, τώρα δεν είσαι συγκριτάς. Θα το πάρει η καλύτερη ομάδα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα? Εσύ είπε μία από τις δύο, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ, αλλά τώρα άμα πάρει τρεις βαθμούς την Παρασκευή, αν τους πάρει ο ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή, ναι. Τις πίσω. Ναι, τις πίσω. Ναι, ναι, λέγες, λέγες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακό τον αφήνουμε πίσω, την ξόφρησε αυτός. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Χωριατήλαυρο μας, φίλε. Τι θα γίνει? Το θέμα είναι να πάρουν νικήσεις και την ΑΕΚ την Κυριακή. Ε, και τι έγινε? Είμα πάλι και το τρεις βαθμούς την Παρασκευή με την έφεση που θα κάνει. Α, εσύ παίρνεις το ωραίο σενάριο, ναι. Ε, βέβαια και... Εσύ βγαίνεις στο σταυροδρόμιο και ούτε το στόπ κοιτάς, ναι. Μα πρέπει να το σπάρει το τρεις βαθμούς, Ραπτόπουλε. Πρέπει, ε. Ναι, αλλά... Δεν έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ, αλλά ο δικαστής τι λέει? Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δίνω δίκιο στο ΠΑΟΚ. Πρέπει να το σπάρει, γιατί δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν συμφωνείς? Ναι. Εντάξει. Εσύ τι γνώμη έχεις, θέλω να το ακούσουμε τη γνώμη σου τώρα. Πάει, το έχασε ο ΠΑΟΚ τους βαθμούς, πάει. Πάρε μας τα χωρίς δικό σου. Αφού Ολυμπιακός είσαι στην αγωνιές. Τελείωσε. Εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά θέλω έτσι να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν άδικη η τιμωρία του. Φίλε, τι πίνεις? Φιλιάς πλαθμός είσαι. Ορίστε. Τι πίνεις? Τίποτα. Ενώ εργασίας πίνεις? Όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή, είσαι άπιωτος δηλαδή. Βέβαια. Καταγωγή. Καταγωγή. Ναι. Από τα μεγάλα τα Λιβάδια. Από Λιβάδι είσαι δηλαδή. Λιβάδια Κελκής. Από το Πόντιος είσαι? Όχι, Βλάχος. Α, είσαι Βλάχος. Σε θυμάμαι. Που σε ρώτησα, ναι. Και την άλλη φορά σε ρώτησα αν είσαι Πόντιος. Ναι, που με έκανες που... Ναι, ναι, ναι. Άρα κατάλαβα, ναι. Άρα είσαι Βλάχος. Άρα και εσείς έχετε ένα θέμα. Σωστό. Έγινε. Επόμενη γραμμή. Έχει δίκιο ο φίλος. Δίκιο. Για Πόντιο τον Ρήμπα, Βλάχος με βγήκε. Λιβάδια. Ναι, Λιβάδια. Από τα μεγάλα Λιβάδια είναι. Ο Λιβάγιας. Ο Λιβάγιας. Λέγε, φίλε. Ναι. Κωστή. Ναι, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά. ΑΕΚ, ΑΕΚΤΖΙΣ από Ξάνθη. Ε, βέβαια. Βγαίνετε σαν τα μανιτάρια τώρα. Για πες. Εγώ παίρνω και άλλες φορές, δεν παίρνω μόνο τώρα. Ναι, αλλά τώρα είσαι στα πάνω. Να... Ε, τώρα εντάξει, τι να κάνω. Επειδή μας ακούν και στην Αθήνα, πες ένα ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ δεν λέω ευχαριστώ. Είσαι αγνώμων. Είσαι αγνώμων. Σε γάβρος δεν λέω ευχαριστώ. Ε, αφού είσαι αγνώμων, άμα δεν ήταν ο γάβρος, πώς θα έπαιρνε μείον 3 και. Είσαι αγνώμων. Λοιπόν, ναι. Να πω λίγο αυτό που θέλω εγώ για την ΑΕΚ που είδα το παιχνίδι. Ένα αυτό και δεύτερον, αν το πάρεις στα χαρτιά, πώς θα νιώσεις? Δεν είναι στα χαρτιά, Ραπτόπουλε. Δεν είναι στα χαρτιά. Όχι. Ε, γιατί δεν είναι στα χαρτιά? Εκείνο που έχασες, γιατί ήτανε τότε το 2008? Εκείνο ήτανε με δελτίο ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν με επεισόδια στο γήπεδο. Άρα είχαν δίκιο τότε. Ε, δίκιο δεν είχαν. Εκεί για μένα ήταν το λάθος της ΕΠΟ που έδωσε το δελτίο στον παίχτη να παίξει. Α, ήταν το λάθος της ΕΠΟ. Μάλιστα. Της ΕΠΟ ήταν το λάθος. Όπως βλέπετε, τα κολομεράκια μας. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, στο πρώτο 25 λεπτό, έτσι όπως το βλέπαμε όλοι οι Αγτζίδες, ναι. Πιστεύαμε όλοι ότι θα τελειώσει 4-0. Ναι. Βάλαμε ένα γκολ. Ναι. Δεν ήταν η κούραση που δεν έπαιξε η ΑΕΚ καλά, κλείστηκε πίσω, φοβήθηκε. Φοβήθηκε τον Πανιόνιο. Ναι. Φοβήθηκε το παιχνίδι. Είχε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης δηλαδή. Μάλιστα. Και ο Χιμένεθ από το 30 λεπτό και μετά, εγώ τουλάχιστον το βλέπω από τηλεόραση, τους έλεγε βγείτε έξω, βγείτε έξω, βγείτε έξω, οι παίχτες κάθισαν πίσω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι αν είχε κάποιος καρδιά, θα έπρεπε από το ημίχρονο να μην το ξαναδεί. Εσύ να φύγει, να πάει σπίτι του. Ναι. Εγώ που ήμουν μια χαρά και ανέβασα παλμούς να πούμε στο 80. Ναι. Ε, πιστεύω εντάξει. Θα δείξει τώρα αυτό τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Αυτό το ανεβείτε πάνω του Χιμένεθ ήταν τηλεοπτικό, να του πιάσει η κάμερα. Όλα γίνονται στα αποδυτήρια προσχεδιασμός ενός αγώνα πώς θα παίξει. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται πίσω στη Θεσσαλονίκη να παίξει ντέρμπι και να έχει πριν τον Χριστοδουλόπουλο στο 60 να χτυπήσει θλάσεις και βαλβίδες να πούμε. Κατάλαβες. Γι' αυτό του μάζεψε πίσω. Μπορεί, ακίνδυνο το μάτς ήταν. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Να τσιγκλίσω λίγο και να κλείσω. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ να πάρει 2 πρωταθλήματα και να γίνει μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καλό βράδυ. Λοιπόν, γεια σου. Ο 148 ραπ, το άλλο δεν το λέει όμως ότι είναι 28 και δεν είναι πρωτάθλημα ακόμα στην Τούμπα. Βλάχο ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αν ανέβει ο Άρης, τέταρτη θα βγίνεται. Ο άλλος λέει: αν έχω εγώ μαλώσει, είμαι Παλαιστής και πυγμάχος είναι. Ναι. Έρχομαι από εκεί χωρίς όπλο, πες στο φύλακα να ανοίξει την πόρτα και το Στέφανο να καθίσει στην άκρη. Εγώ θα σε ανοίξω και θα κάθομαι στην άκρη, θα κάνω το διαιτητή. Δεν μου λες τα 348.
Δηλαδή εσύ που ξέρεις να μαλώνεις, τον Παντελή Κωνσταντινίδη θα τον έπαιρνε σε καυγά να τσακωθεί έτσι σχέδιο σε κόσμο μέσα. Στείλε ξανά ένα μήνυμα. Είσαι Παλαιστής και πυγμάχος και έχεις τον Παντελή Κωνσταντινίδη για καυγάτζι. Α, έφυγε από εδώ πέρα. Λοιπόν, τι είπατε ότι θα φύγει ο Μαρινάκης? Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε, λέει. Την επόμενη της ορκομοσίας του Μητσοτάκη θα το δείτε και θα σας φύγουν οι τσίμπλες. Περιμένει οι τσίμπλες. 9-34 το Μαρινάκη. Την άγμε στην Τούμπα πώς θα την κατέβαζα? 3-6-1. Ω, λαμπάδα. 3-6-1. Μια χαρά. Ραπτό που λέει με 1,62. 52 κιλά. Σου περάς απουσιολόγος και έρχομαι από εκεί να με πρίξεις. Κάνε το Χατζηπαναγή, σε παρακαλώ. Τι κάνει. Τι είστε εσείς, ρε. Ένα Παλαιστή και πυγμάχος. Ο άλλο είναι 1,65 και σου περάσει. Και έρχεται να με πρίξει, λέει. Τι τρελό είσαι. Θα τον πρίξει, θέλει να τον πρίξει. Κάνε λίγο Χατζηπαναγία του παιδί, άντε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ με είπε να πάω και τώρα αν το πάρω τηλέφωνο το Σάββατο, δεν ξέρω. Αν πάρω τηλέφωνο το Σάββατο, θα με πει το ίδιο. Εγώ ήμουν το μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά κουμάντο έκανε ο Σάββατο. Βασίλη μου Γρηγόρη. Δηλαδή στο πούλμαν ό,τι ήθελε ο Σάββας άκουγε, εγώ δεν ήθελα να ακούσω τα ποντιακά, λέει Σάββας κάνει κουμάντο. Σάββας. Θέλω διώξει αλέφαντο προπονητή, Σάββας εγώ τι να πω, εγώ τι να, ό,τι θέλει Σάββας θα κάνει. Σάββας είναι ο Κουφίδης, έτσι ναι. Να ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ό,τι πει Σάββας. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστά. Καλημέρα φίλε. Έλα μ' ακούς. Πολύ καλά. Μ' ακούς. Ναι. Τι κάνουμε, καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε δύο, κάνε δύο. Κάντες όμως, ναι, κάντες. Δεν μου λες. Ναι. Η αδικία φτιάχνει κόμμα. Η αδικία φτιάχνει κόμμα. Ναι. Ποια αδικία να φτιάξει κόμμα? Ξέρω κάτι συλλαλητήρια ακούω. Ναι, τώρα, ναι, ξέρω τι θα πεις. Ότι ο Σαββίδης δεν το συμφέρει να πάρει το πρωτάθλημα για να. Το πρωτάθλημα φτιάχνει κόμμα. Εγώ λέω το πρωτάθλημα φτιάχνει κόμμα. Εκεί να δεις τι κόμμα φτιάχνει το πρωτάθλημα, ναι. Η ύπαρξη των αλωνών. Ποια ύπαρξη των αλωνών? Θα πρέπει να βάλουν λεφτά. Ποιοι να βάλουν λεφτά? Του χρόνου. Ο Βενσανίδης και ο Μαρινάκης. Ναι. Αν ο Βενσανίδης το πάρει έτσι με τα καβουριά. Ναι. Αν βγει δεύτερος θα πρέπει να χρειαστεί του χρόνου να βάλει λεφτά. Ναι. Ποιος θα τον κάνει, τα η original? Άμα πάρει πρωτάθλημα με Λυσανίδης έτσι, για 10 χρόνια θα τον κάνουν πίπες οι έξι. Το ίδιο ισχύει για το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης τι? Ο Βαγγέλης θα φύγει ροχοντρός. Έτσι φαίνεται. Δεν με απάντησες όμως. Η αδικία φέρνει το υλικό μα. Ανάλογα με ποιους έχεις να κάνεις. Άμα έχεις να κάνεις με κάτι άλλο εσύ. Κινηματογραφική λέσχη, Δευτέρα, θέατρο της Δευτέρας. Σαν εκείνο το πάει που είναι Δευτέρα του παρουσιαστή. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Κώστα. Οχ. Κώστα. Ναι. Ακούς. Ακούω ρε φίλε. 9 βαθμούς με αφαιρέσανε εμένα, όχι 3. Γιατί σε αφαιρέσανε? Γιατί 9? Σε αφαιρέσανε 9. Γιατί με αφαιρέσανε 9. Ναι. Αν δω την προσωπικότητα και το χαρακτήρα που είχαν οι παίχτες πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, έτσι πως μπήκαν μέσα, ναι, που τους έβλεπα. 5-0 τους είχες. Α, μπράβο. Μπορεί 3. Και 6. Έφευγα 4. Ναι, με τους Άκους και τον Μαουρίτσιο, ναι. Ατρόμητο. Καλά, ναι. Με πήραν τα μάτια στο χαρτιά και με αφαιρέσαν και 3. Και ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει. Μείον 5. Αντί να πάω στις 4. Ναι. Με το αν. Με το αν. Βέβαια. Βάση φόρμα της ομάδας. Εσύ όταν παίζεις στοίχημα, αν παίζεις. Δεν παίζεις με τη φόρμα των ομάδων. Όχι, δεν παίζω με τη φόρμα των ομάδων. Παίζω με τηλέφωνο στοίχημα. Παίζεις? Με τηλέφωνο. Τι εννοείς? Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ. Πώς δεν μπορώ να το καταλάβω? Μια χαρά μπορείς να το καταλάβεις. Εσύ παίζεις με τη φόρμα, εγώ παίζω με τηλέφωνο. Παντού εσύ? Παντού. Οι πληροφορίες τόσο καλές. Ναι, εκεί που πάντα. Ξέρω. Όχι, δεν έχω πάντα. Όταν μου παίρνουν το τηλέφωνο και είναι σίγουρο, τότε θα παίξω. Δεν παίζω εγώ κάθε μέρα κουμάρι. Δεν λέμε τώρα. Δεν συγκρούμε εγώ με τον κουμάρι. Εσύ αν παίρνει το κουπόνι και βλέπει Μπέρνλι Σάουθάπτον, πήγαινε με ποια είναι η καλύτερη φόρμα. Παίζει μέσα από ποτζίδικο και ναι. Βλέπει 15 κεφάλια σκυφτά. Ναι. Γιατί τα βλέπει τα 15 κεφάλια και σκυφτά? Γιατί είναι του δαμπάνιδε γι' αυτό. Γιατί παίζουν με τη φόρμα των ομάδων. Παίζουν δεν κουμάρι. Νομίζω κάποιο θα παίρνει λεφτά από του 15. Δεν παίρνουν. Κανένα δεν παίρνει από του 15 λεφτά για να έχουν και 15 σκυμμένο κεφάλι. Ο Παπ τα παίρνει. Κατάλαβε. Και αυτοί που παίρνουν λεφτά, αυτοί που παίρνουν λεφτά δεν θα του δει μέσα στον προποτζίδικο. Συνέχισε. Ναι. Και κάτι άλλο ρε Σικώστα. Συνέχισε. Στον προποτζίδικο δεν με έχει δει κανένα σε μένα.
Λέει... Εντάξει, δεν λέω προσωπικά. Ρε. Ούτε προσωπικά σου λέω, για 15 σου λέω εγώ. Και 15 χαμένοι είναι, συνέχισε. Φίλε, Μπαούλο μα τα έκανε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Σίγουρα είναι χαμένοι. Σίγουρα μα τα έκανε, Μπαούλο. Σίγουρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Θα μα δείξει την ακροματικότητα στο 4%. Στο 2. Μα πέρασε το ζου, εσύ φταίς. Μα πέρασε το ζου εξαιτία σου, ρε φίλε. Καλημέρα. Έτσι, ναι. Ραπ. Ναι, φίλε. Ραπ, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Γεια σου. Χρήστος από Μύρες. Μύρες. Ξέρεις που είναι, στο Ηράκλειο. Οι Μύρες. Όχι, δεν τις ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Το Ηράκλειο είναι. Το Μυροφορίδη ξέρω. Τις Μύρες δεν τις ξέρω. Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ τώρα ταυτόχρονα όλες τις αφάνκατε εκπομπές της Ελλάδος, ο Καλάς είπε ότι η Αϊκάρα θα κερδίσει 0-4 μέσα στην Τούμπα. Αϊκάρα τι έκανε τώρα αυτός. Ναι, εννοείται. Α, φιλικά σωματεία γίνανε. Γι' αυτό είπα τον Αεξή. Γι' αυτό είπα τον Αεξή να πει ένα ευχαριστώ την οικογένεια του Ολυμπιακού. Εάν δεν ήταν Ολυμπιακός, να μπει μες στην Τούμπα να χάσει. Δεν υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ βολευόταν και με χει στην Τρίπολη και θα έχει άλλο παιχνίδι. Μια χαρά. Η κολάρα του δεν θα ήταν του ΠΑΟΚ. Σφιχτή. 0-0-0-1-1-1-1-1. Δεν θα έπαιζε έτσι ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Άντε μπροστά να το πάρουμε. Και στο 2-2 δεν θα έβγαινε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Καθόταν πίσω να πάρει τον πόντο. Οπότε η ΑΕΚ αυτό, πρέπει να πει ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό, βεβαίως. Γάβρι, αδέρφια, την κούπα θα σηκώσουμε μαζί στη Φιλαδέλφια. Ισχύει αυτό από τον πλοίο. Λοιπόν. Ισχύει. Και να ξέρεις ότι όλη η Αθήνα είναι κίτρινη και όλη η Θεσσαλονίκη είναι κίτρινη. Δεν λέτε καθόλου για τους Αριανούς. Να λέτε και για τους Αριανούς. Τους Αριανούς. Μια χαρά λέμε και για τους Αριανούς και για όλους λέμε. Απλά δεν είναι τις παρούσεις, όπως λέει ο φίλος μου. Για τους Αριανούς. Εγώ πήρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου τους Γαβρούς που μου δίνουν την κούπα. Έτσι. Και οι παουτσίδες εκεί στα Τάρταρα. Μια ζωή εκεί τους αξίζει. Καλό βράδυ. Έγινε και αυτό, ρε χαιρετάδες. Ο Ολυμπιακός με την άκρη. Γιατί τεχιωμένος να πει. Έγινε και αυτό. Εξίδες. Και σε οπαδικές εκπομπές του Ολυμπιακού να το πάρει προτιμάν η ΑΕΚ από ότι ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Λέγε Αλέκο. Oh. Λοιπόν, Ενωσίτη. Πώς. Κριτική Ενωσίτη. Ενωσίτης. Ενωσίτη, κριτική Ενωσίτη του λένε. Ενωσίτη είναι το είπαμε αυτό. Πάμε παρακατώ. Πάμε. Τι θα μαλώσουμε τώρα. Όχι, είπα και το μεσημέρι για να κάτσουν καλά οι αεξίδες. Ναι. Γιατί πέρσι εγώ δεν ήταν το τελικό, δεν το χάρηκα το τελικό. Ναι. Δεν ήταν καθόλου τελικό, θα χορτάσει. Τώρα που θα σε πάρει στα χαρτιά το πρωτάθλημα, θα το χαρεί αυτό όμως. Τα χαρτιά, ναι. Όσοι κερδίζουν τα χαρτιά, χάνουν την αγάπη, για να λέμε απαντήσει. Όχι. Κατάλαβε. Ναι, όχι. Τα χαρτιά δεν λένε τίποτα. Ναι. Η ουσία είναι ότι παίζει την καλύτερη μπάλα, πάω. Ναι. Και είναι αδικημένο και φέτο. Αυτό είναι. Θα πω καλό βράδυ. Αυτό είναι, αυτό. Ο Καζατζίδης γύρισε στην πόλη του. Πέσει καλύτερη μπάλα. Κατάλαβα εγώ τι. Άμα δεν πέσει Καζατζίδης δεν έχω. Στο σταθμό του Μονάχου. Ο Γαύρος βοηθάει τα χανούμια να πάρουν πρωτάθλημα και τα χονουμάκια θα βοηθήσουν τον Γαύρο να βγει Champions League. Μη χάνοντας την Κυριακή στην Τούμπα και έτσι και γίνει ο ΑΕΚ Ολυμπιακός και τρίτος καταϊδρωμένος ο ΠΑΟΚ. Ραπτόπουλε, μήπως έχει δικηγόρο ο ΠΑΟΚ το Σακχόφ, λέει. Πολύ αργή, ρε φίλε, λέει. Ούτε το Μυραλάς δεν κυνηγήσανε, λέει. Τόσο αργή δικηγόρη, λέει. Δικηγόρη είναι αυτή, ρε του ΠΑΟΚ, λέει ο 464. Πάρτε τον κλόπο, βρε. Ο Μπίρδας. Κώστα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει θαύματα ποδοσφαιρικά, όταν σταματάει η Πάρκα, λέει, για πρωτάθληματα και θριάμβους, βάλει ένα πεντάρικο τώρα. Τι είπες, ρε. Έλα. Ακούς. Ναι, ακούω. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Βασίλειος, ο δεύτερος, ο βουλγαροκτόνος. Mm. Λοιπόν, τα παόκια δεν βλέπουν πρωτάθλημα ούτε σε τρεις ζωές. Κοίτα, σήμερα ανέβει όφη και η Παναχαϊκή. Άμα σε δώσω ένα 20 ευρώ αυτή τη στιγμή, θα πας σε μια ιερόδουλη να κάνεις σεξ ή να πας σούπερ μάρκετ να αγοράει σχέμα. Τι θα κάνεις από το δύο. Κάθε Μάιο το καλύτερο σεξ κάνω. Κάθε Μάιο. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε ένα φιλαράκι μου στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία. Που μας ακούει τώρα και σε άλλο ένα κάτω στην Κρήτη. Α. Και σε όλο το Τσίλι καφενείο. Κατάλαβα. Δεν παίρνετε πρωτάθλημα ποτέ. Χαίμω θα πάω να αγοράσει. Τσίλι καφενείο με αυτά τα ιντερνετικά καφενεία. Λοιπόν, με το έντερ να. Με το έντερ μαγιά, με το έντερ πηδάτε, με το έντερ το Instagram. Άντε να κόψε ένα δύο. Έλα, φίλε. Έλα. Σαλιατζίδες να πούμε. Σαλιατζίδες εκεί. Τι λέει καφέ. 15 χρονών τρίχα δεν έβγαλε ακόμα στον κολομέρι τη Ισούβρα. Αλλά τι λέει καφέ. Ναι, φίλε, έλα. Έλα, ρε φίλε, ναι.
Βουκάλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ναι. Είσαι. Εσύ είσαι. Βουλεγαλοκτάνες. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κώστας λέγομαι, παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή από Αμερική, παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα, ναι. Αεκτζής είμαι. Νάτος. Είμαι δραμηνός στην καταγωγή και γαμπρός στο Ωραιόκαστρο. Ο συνδυασμός. Πες ένα ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί να τον πω ευχαριστώ τον Μαρινάκη. Γιατί είσαι αγνώμονας. Θα τον πεις. Είσαι ένα μικιόρης αν δεν τον πεις. Καταρχήν θέλω να μου εξηγήσετε ένα πράγμα ρε παιδιά, γιατί σας ακούω εδώ και αρκετές μέρες. Είσαι ένα μικιόρης αν δεν τον πεις. Δεν λέω ευχαριστώ σε κανέναν γιατί του συγχαίρω με του γάμου. Είσαι εγωίστα. Λοιπόν, αυτός που πέταξε το χαρτάκι σημάδευε τον Καράπαπα και τον Θεοδωρίδη. Το πω εγώ. Το χαρτάκι βρήκε να πούμε το φλόρο των. Άλλη είναι η απορία μου, ρε παιδιά. Άλλη είναι η απορία μου, ρε παιδιά. Με το διακοπ. Από πού πηγάζει τόση αισιοδοξία στου παοξίδε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, έχετε καθίσει να δείτε ένα παιχνίδι τη ΑΕΚ. Άκουσε με, είχαν αισιοδοξία μέχρι χθες που είδαν το μάτς. Ποιο? Μέχρι χθες που είδαν το μάτς, η Τρίπολη είχαν αισιοδοξία. Τώρα έχει κοπεί λίγο η ιστορία αυτή. Εγώ πάντως δεν έχω αισιοδοξία. Σου μιλάει παοξή. Έτσι. Ρε παιδιά, αγωνιστικά καθαρά μιλάμε. Αγωνιστικά μιλάμε τώρα. Και τι παπάγιες, ναι. Αγωνιστικά. Λοιπόν. Έτσι όπως έχετε δει τον ΠΑΟΚ και έτσι όπως έχετε δει και την ΑΕΚ ναι. Τους τελευταίους 2-3 μήνες ναι. Με τις απουσίες που είχε πάντα η ΑΕΚ, έτσι. Ωραία. Γιατί αν αναλογιστείς ότι ο ΠΑΟΚ είχε τις ίδιες απουσίες βασικών πόσων έχει η ΑΕΚ, μην αρχίσω και τους λέω τώρα. Ναι. Προστή, τους ξέρετε εδώ και καιρό. Ωραία. Πιστεύετε ότι θα ήταν στην ίδια θέση που βρίσκεται η ΑΕΚ τώρα με τις απουσίες που έχει? Όλα είναι υποθετικά όμως, βάζουμε ένα αν. Υποθετικά είναι. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι και θα μπει στη Τούμπα να παίξει το δικό της μάτς. Το οποίο είναι από τη μέση και κάτω με κόντρα. Δεν έχεις, χρειάζονταν να παίξει έτσι αν δεν τιμωριόταν. Έχει η ΑΕΚ ένα πλεονέκτημα. Το οποίο πλεονέκτημα θα είχε και ο ΠΑΟΚ αν δεν τιμωριόταν με τον Ολυμπιακό. Να πάει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και να παίξει το δεύτερο ρόλο. Να παίξει και για την ισοπαλία. Να πάρει ισοπαλία και να είναι στην από πάνω. Τώρα λοιπόν έρχεται η ΑΕΚ. Η οποία είναι μέτρο στο κλέψιμο. Μανούλες. Να δούμε τρία στόπερ, δύο αμυντικά χαφ και να κλείσει τον ΠΑΟΚ ο οποίος θα ανοιχτεί. Θα το βρει αυτό ανοιχτό. Είναι θέμα καθαρά προπονητή. Αυτό είναι θέμα συγκυριών. Όχι. Η ΑΕΚ μπορεί να κάτσει και για τον πόντο. Ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα. Αυτό και μόνο το γεγονός κάνει το παιχνίδι τεράστια δύσκολο στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει για δύο αποτελέσματα και ο ΠΑΟΚ παίζει για ένα. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ένα προπονητή που άμα παίζει για δύο αποτελέσματα, κατά 99% παίρνει αποτέλεσμα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Είναι το μόνο μάτς που θα δεις να παίζει Αραούχο Λιβάγια μαζί. Δίδυμο, να το ξέρεις αυτό. Μπορεί και να θα παίξουν στο 5-3-2, θα σε παίξουν με δύο γρήγορους μπροστά, θα σε παίξει Άγια εδώ. Να δεις. 5-3-2. 5-3-2 Λιβάγια Αραούχο θα ξεκινήσει. Μπορεί να παίξει και 5-4-1, να παίξει ένας από Αραούχο Λιβάγια. Εγώ το Λιβάγια δεν βλέπω. Τον Αραούχο δεν βλέπω να το βάζει στην Τούμπα. Και να βάζει ένα χαφ ακόμα. Με 5-4-1 τι θα σε παίξει. Πάμε, 5-4-1 θα παίξει. Και θα παίξει για δύο αποτέλεσμα. Εσύ που βαριά να σένεις, φίλε, με τα κρεατάκια που έλα. Έλα, ρε Ούτσενα. Έλα. Ναι. Δεν μου λέτε. Ναι. Η Παρασκευή. Ναι. Θα πάρω πίσω του βαθμού. Όχι. Κάτι άλλο, επειδή δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Έχει ξαναγίνει ποτέ να πάρω τους βαθμούς πίσω? Ποτέ. Ε? Ποτέ. Α, τελειωμένη ιστορία δηλαδή. Μακάρι να γίνει άλλο, αυτό πρώτη φορά. Αυτό που είναι Στέφανε να σας ρωτήσω τώρα. Αυτή η ΑΕΚ. Ναι. Που θα το πάρει ας πούμε το πρωτάθλημα. Μπορεί να μπει στους ομίλους. Τι σε νοιάζει εσένα, τον νοιάζει αυτό? Όχι, ρωτάω τώρα. Γιατί πώς ναι, ναι, μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί. Ο ΠΑΟΚ, άμα πάρει το πρωτάθλημα. Με αυτή την ομάδα θα παίξει ο Μίλους. Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε, η ΑΕΚ με αυτή την ομάδα που έχει παίξει Ευρώπη και με καλές ομάδες στάθηκε καλά. Με τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω με αυτή την ομάδα τι θα φτιάχνει Ευρώπη. Δεν τον έχω δει. Και κάτι άλλο. Αν προκριθεί στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο αποκλειστή. Ναι. Παίρνει τίποτα. Κάτσε ρε να ζήσουμε μέχρι τότε. Φύγε ρε από εδώ ρε. Κάτσε μην πιέζει. Κάτσε να δούμε το πάει ρε. Ναι. Πε τον άνθρωπο. Δεν, τίποτα δεν παίρνει. Παρακάτω. Δεν πάει για UEFA. Ξέρω εγώ μπαίνει στο μήλο του UEFA. Στο UEFA θα πει, δε. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τι σκάμε. Δεν θα σκάμε, σκάμε εμείς. Τι σκάμε. Δεν παίξαμε χθες, δεν κερδίσαμε. Ωραία. Πω, όχι, μια χαρά έπαιξες.
Όχι, δεν έπαιξε. Έπαιξε το ίδιο που έπαιξε με του άλλου. Απλώ έτυχε σε καλό αντίπαλο. Έπαιξε με μια ομάδα που έπαιζε για δύο αποτελέσματα. Έπαιξε με μια ομάδα που με ισοπαλία ήταν ευχαριστημένη. Εσύ έπαιζε μόνο για την νίκη, γιατί θα ήξερε ότι θα σου έχουν μείον τρει βαθμού. Αυτό που λέει, αυτή η ομάδα χθες δεν είχε πρόβλημα, και αν χάσει δεν είχε πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα εμείς το είχαμε. Αυτό ακριβώς. Α, μπράβο, κατάλαβες. Και να έχανε από το πάγο να χάσει. Γεια χαρά. Γεια σου. Επόμενος κύριος. Όπως και η ΑΕΚ εδώ παίζει για δύο αποτελέσματα και εσύ παίζει για ένα. Σφιχτό κολλά είσαι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Να ρωτήσω κάτι τον Στέφανο. Ορίστε. Ναι, εδώ είναι. Στέφανε, παίρνουν και ηρωνεύονται τον Καρυπίδη και εσύ κάνεις χαβαλέ. Να σε ρωτήσω, θυμάσαι κανένα άλλο παράγοντα να έχει βάλει τόσα λεφτά στον Άρη? Ποιος έβαλε τόσα λεφτά? Πες μου νούμερο. Εσύ πες μου. Εγώ ξέρω, εσύ πες μου το νούμερο που λες, με παίρνεις, εγώ ηρωνεύω τον Καρυπίδη. Τι έβαλε ο Καρυπίδης, ρε? Εσύ ο Καρυπίδης. Εσύ ο Καρυπίδης. Τι έβαλε? 5 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω 4 τα έχει βάλει πάντως. Έχει 3 οικοδομές που έβαλε. Τις έβαλε στον Άρη. 4 τα έχει βάλει πάντως, φίλε. Όταν μου φέρεις αποδείξεις ότι έχει βάλει 5 εκατομμύρια, τότε και εγώ θα κάνω τον Μπέκα. Αδειοδότης θα πάρεις, θα πάρεις. Πούντιν. Τι πούντιν. Πούντιν. Μην ανησυχείς, έρχεται. Όταν βγει αδειοδότηση θα βγει να πεις. Αδειοδότηση. Ναι. Μακάρι να την πάρουμε, ρε φίλε. Τι θα πω, δεν θα πω ότι δεν θέλω να την πάρουμε, είναι δεδομένο, φίλε. Άκουσε με προσεκτικά. Δεν ξέρω τι συμπουλάνε και τι σου λένε. Πρόσεξε καλά και ούτε με ενδιαφέρει είναι οι φίλου του Καρυπίδη Κολυντό. Εγώ αριανό είμαι. Δεν είμαι φιλοπαδό, είμαι του Άρη. Δεν θα είσαι οπαδό, εγώ είμαι φίδαλο, σιωπαδό και χιλιαδιό. Και όσε φορέ έχω πάει στο Χαριλάο, δεν με έχει δει και καθόλου γιατί εκεί που είμαι. Λοιπόν, για να ζήσει η ομάδα και να μείνει στην Αλφα Εθνική, πρέπει να πάει κάποιο δίπλο στο Θόδωρο. Εντάξει, εγώ τον Θόδωρο. Αυτό είναι, Θόδωρο, δεδομένο. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν είπα εγώ ότι κατηγορώ τον Θόδωρο. Δεν έχει λεφτά άνθρωπο. Αυτό μπορεί αυτό που κάνει. Και μην μου λε εμένα για 5 εκατομμύρια. Γιατί έχω όταν 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, δεν θα έπαιζα εγώ με τον Διαμαντόπουλο και τον Μουμίν. Φίλε, φέτος η ομάδα έγινε βάση της προσδοκής κατηγορίας. Φέτος η ομάδα θα ανεβεί λόγω Νόβα. Τελειώσαμε. Άστα αυτά. Λοιπόν, η φανέλα, το προϊόν δεν πουλάει, πρέπει να ανεβεί ο Άρης Άλφα Εθνική. Κάτι ακόμα. Συνέχισε. Αφήστε με να πω 6 πραγματάκια στα γρήγορα. Όλους δικό σου. ΠΑΟΚ. Πάρε 3 λεπτά. Πάρε 3 λεπτά από λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, ποια ομάδα είχε πρόεδρο το Ζαγοράκη που ήταν συνομιλίες και έλεγε ας πέσουν οι γριές και μια πόλη μια ομάδα? Ποια ομάδα πήγε στον Ολυμπιακό πέρυσι στα δικαστήρια για αφαίρεση βαθμών με τον Πλατανιά που ούτε καν ήταν ο αγώνας δικός τους για να κερδίσει στα χαρτιά κάτι? Ποια ομάδα δεν ψήφισε την έγκριση βαθμολογία στην υπόθεση Βάλνερ που το πρωτάθλημα το πήρε ο Γαύρος άδικα και πόσες άλλες φορές ψήφισε υπέρ των Ολυμπιακών στην ΕΠΟ? Ποια ομάδα λέγει για δανεικούς του Γαύρου και για φιλικά και τώρα έχει γεμίσει με δανεικούς και παίζει φιλικά? Ποια ομάδα στη Λεωφόρο πήγε να πάρει 3 βαθμούς στα πλέοφ και έχανε ένα 0 μπάσκετ βγει πρώτη στα χαρτιά με τις εφημερίδες να γράφουν πως θα του βγάζει το μάτι με το κουτάκι να χτυπάει κρόταφο κτλ. Και έφυγε. Ποιος? Ποια ομάδα μας είχε ζαλίσει τους πρωταθλητές και τις υποδομές και ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό με 2 Έλληνες, που Άρης έπαιζε με 7 ξένους ωραία μπάλα πριν 10 χρόνια και έλεγαν τα δικά τους? Ποια ομάδα υπογραμμένος είναι δικός μας? Πολύ μαγκιά εξυγένση. Τώρα κλάψτε, γιατί το λάκκο που σκάψατε θα πέσετε μέσα. Γεια. Τέλος χρόνου. Ωραία, τα είπε, τον αφήσαμε τον χρόνο. Κοκακόλα απαντάς. Τι να απαντήσει, εντάξει. Τι να απαντήσει, εντάξει. Είπε τα κονιά μου. Έλα, φίλε. Το φάνη. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Έλα, τι κάνει. Καλά, φίλε μου, εσύ. Κωστή. Μάλιστα. Την Παρασκευή που ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει την έφεση. Μου το είπε ο Θωμαίδης. Στο είπε ο Θωμαίδης. Ναι. Και ο Θωμαίδης που ξέρει του Αλαφούζου. Θα σου πω. Το εργάτη είναι. Περίμενε. Πες μου. Ο Θωμαίδης πριν 3 μέρες. Ναι. Μου είπε. Στο off the record και εγώ το είπα στον αέρα μου, το είπα ο Θωμαίδης, την απόφαση που βγήκε σήμερα. Το ξαναρωτάω ναι. Λόγω του Θωμαίδη. Εγώ φίλε, το Θωμαίδη, ναι. Σε αυτά τα ναι. Πράγματα το ρωτάω. Ο κόκκινος κάνει τον έξυπνο. Εγώ λοιπόν ναι. Δεν ξέρω τα θέματα, ρωτάω όμως τον Θωμαίδη που είναι συνάδελφός μου. Ναι. Και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση έφεσης. Μου το λέει δεύτερη φορά. Ναι. Ναι. Εμπιστεύομαι τις νομικές γνώσεις και την κουλτούρα που ξέρει. Δεξιά και αριστερά με εισαγγελείς που μιλάει και με δικηγόρους και στα δικαστήρια, ο Θωμαίδης. Και ξέρει και τους νόμους, ξέρει και τις παραμέτρους, ξέρει και την κατάσταση, ξέρει και το παρασκήνιο, ξέρει. Πριν, ναι. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι, εμένα ο Θωμαίδης μου είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ θα φάει μείον 3 αυτό που βγήκε σήμερα. Ο κόκκινος έλεγε, αχωθεί ο ΠΑΟΚ. Θα ρίξει και θα το κάνουν οι ΠΑΟΞίδες άγαλμα το κόκκινο. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι στο μάτς με την Άκη θα πας με μείον 5. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση, Κωστή. Ναι. Κερδίζω πάω την Κυριακή την ΑΕΚ. Πάει στους μείον 2. Πάει με στους 2. Η ΑΕΚ έχει και 2 παιχνίδια με Απόλλων και Κέρκυρα.
Που είναι ενδιαφερόμενη. Ναι. Που μία από τις δύο θα παίζει τη σωτηρία. Έτσι ακριβώς. Και παίζει και με Παναθηναϊκό. Αυτά τα παιχνίδια που παίζουν για τη σωτηρία, οι αξίδες που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, είναι σίγουροι ότι θα τα πάρουνε? Όχι. Όχι. Επειδή σήμερα στη σύσκεψη που και ο Σαββίδης στο Μακεδονία Πάλας, τι είπανε? Τι είπανε? Αν γνωρίζεις, επειδή λες μιλάς με τον Θωμαίδη. Ναι, κοίταξε, ο Θωμαίδης δεν ήταν στο Μακεδονία Πάλας, δεν ξέρω τι είπανε. Αυτά τα οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ τι λένε? Δηλαδή δεν θα πέσουν ούτε ποινή ούτε οι αγωνιστικές? Δεν θα πέσουν, όχι. Εσύ πώς το βλέπεις την Κυριακή τον παιχνίδι? Άσο. Και ένα άλλο που βγαίνουν οι Αριανοί, έστω όμως το... Χαίρονται οι Αριανοί, χαίρονται οι Αριανοί. Ναι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα, αν το χάσει λέμε. Ναι. Αλλά μην ξεχνάνε ότι 12 Μαΐου πάλι ήταν ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Ναι, αλλά και εκεί πάλι με την ΑΕΚ ήταν οι Αριανοί. Ξέρεις τι λέγανε οι Αριανοί εδώ? Τι λέγανε? Ωραία, έτσι και πάρουν το πρωτάθλημα, ποιος τους ακούει? Πού θα πάω να κρυφτώ? Σε ποιο εξωγικό θα πάω? Πού θα πάω, σε ποια πόλη? Πού να μην μπορώ να τους ακούω? Έτσι λέγανε. Και τώρα βγήκανε και χαίρονται. Αυτό είναι. Και πού ξέρουν οι Αριανοί θα είναι, που είναι αρδοθνικοί? Έτσι λένε οι ίδιοι. Έτσι λένε οι ίδιοι, Εσύ άμα ανεβούν θα χαρείς ή θα στεναχωρεθείς? Εγώ το θέλω τον Άρη για να τον βάζω 4 γκολ μέσα έξω. Τον θες λοιπόν για να τον βαράς γκολ μέσα και έξω. Μάλιστα. Εσύ δεν θα χάρεις άμα ανεβεί ο Άρης? Εγώ θα χαρώ τα πέφτει ξύλο και έχουμε αντιπαραθέσεις. Αυτό χαίρομαι εγώ. Μ' αρέσει δηλαδή η ζωή, η έντονη. Αυτό μ' αρέσει. Η γνώμη σου τώρα και εσένα ποια είναι για το πρωτάθλημα, για πες μου. Η γνώμη για το πρωτάθλημα, ποια είναι? Ναι. Ποιο θα το πάρει ανάμεσα στους δύο ρεκούς, ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ? Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ. Αφού πριν έλεγε η ΑΕΚ, τώρα λες ο ΠΑΟΚ. Αν το πάρει η ΑΕΚ, αν. Κοίταξε φίλε, εγώ από τον Οκτώβριο έλεγα αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται. Τώρα αν κατορθώσετε και το χάσετε, είστε κατά κάποιο άξι τη μοίρα σα. Δηλαδή, τι να σου πω, άξι της μοίρας σας και θα χαίρεστε που αδικηθήκατε. Θα είστε και χαρούμενοι. Θα είστε και χαρούμενοι με τα κλάματα. Αυτό με τρελαίνει εμένα. Η χωριατήλα σου δηλαδή. Ναι, αυτό δεν το μπορώ. Δεν το μπορώ, ναι. Κωστή. Ναι. Τη νύχτα στη δουλειά τη βλέπει η μέρα και γελά, λέει. Πώς? Τη νύχτα στη δουλειά τη βλέπει η μέρα και γελά. Τη νύχτα στα γαμούματα. Άλλο. Βάλει και ένα τραγούδι, ρε. Α, θες και τραγούδι τώρα. Τι, Καζατζίδι θέλεις, τι θες, Μητροπάλου? Βάλει τη Συμπεθέρα, τη Συμπεθέρα. Α, τη Συμπεθέρα θέλεις. Ναι. Κλείσε. Εγώ έτσι θέλω χωρίς... Άντε, πάω, κάρα γερά, ρε, πάω. Γερά, γερά, ωραία. Κάρα γερά, τα κλάματα πολλά. Μπράβο. Πες το Λακαμάτο να εξή από την Αμερική στη Γάμα Εθνική. Best, καλά. Εγώ έτσι θέλω χωρίς αισιοδοξία, outsider, έχω κάνει τα καλύτερα. Η Άκη είναι κουρασμένη. Άμα πάρω όλα τα μάτια, το πήρα χανουμάκια, λέει. Στέφανε, βάλε 50 ευρώ και πες μου τι έχεις στην αδερφή, τις κόρες, τις μάνες. Μόνο εγώ τα λέω αυτά. Καλημέρα. Μεγάλο. Του το είπα την Παρασκευή, το βρήκανε. Μόνο αυτό το βρήκε. Ο 7 τέτοιο είναι, ναι. Ο 335. Καλημέρα. Ναι, μόνο αυτό. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε, εσύ μιλάς. Ναι. Πολύ ωραία. Εκτζήσει λοιπόν από Κέρκυρα. Κέρκυρα. Να απαντήσει και στο φίλο σου. Ναι. Για το αν θα πάρει ΑΕΚ το μάτσο εδώ πέρα με την Κασιόπη, την τοπική ομάδα. Ναι. Πριν αρχίσει το μάτς, ναι, θα το πάρουμε εμείς. Οι αξίδες της Κέρκυρας. Ναι, και όποιος αμφιβάλλει μπορεί να έρθει εκείνη την ημέρα, θα τον φιλοξενήσω. Έχουνε εγώ. Κόσμο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά η Κέρκυρα κινδυνεύει. Μπορεί να το χτυπήσει. Τι θα την κάνει? Καλά κάνει. Καλά κάνει. Δεν μπορούσε να το πρωτάθλημα τώρα. Τι κάποιος θα πρέπει να πέσει. Ναι. Τώρα, ο Απόλλωνας θα είναι. Θα δούμε ποιον θα σώσει. Θα δούμε. Ανάλογα τώρα την κατάσταση. Ένα δεύτερο. Γουστάρουμε την Τούπα, ναι, για μάτι, ναι, και με δωρεάν είσοδο να έχει. Ναι. Να δουν λίγο μπαλίτσα λίγο. Οι άτιτλοι. Οι άτιτλοι. Πολύ γλώσσα βγει. Οι άτιτλοι. Αφού πήραν πέρσι πώς. Οι άτιτλοι. Ο Λάρισσας είναι ένα. Αυτή είναι. Επειδή κάποιος Γεωργάκης Σαββίδης, ναι, γιατί μίλησε για κλάματα και είναι ανιστόρητος. Γιατί. Γνωρίζει. Ναι. Γιατί έβγαλε ένα πανό δικό μας, πρωτάθλημα στα γήπεδα και στα δικαστήρια. Έτσι είπε, ναι. Εγώ δεν τον πήγα στα δικαστήρια. Ναι, αλλά θα του το πάρεις. Αφορμές. Στα χαρτιά θα του είχα το πάρεις. Είχα πολλές αφορμές. Ναι. Όχι, αν θα το πάρω, θα το πάρω, γιατί το αξίζω και δεν πληρώνω τις μακαμίες κανενός. Έτσι. Μόνος του έβγαλε τα μάτια. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως, άμα δεν ήταν ο Ολυμπιακός, ναι, να προκαλέσει και να το παίξει κότα, δεν θα το έπαιρνες αν το πάρεις.
Δηλαδή οφείλει στον Ολυμπιακό. Τι με απασχολεί, τι κάνει να πούμε ο Γαύρο. Ναι. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω σαν ομάδα ναι. είναι να τον θετήσω ναι. σε όλη την κοινή γνώμη ναι. στα μάτια τους, εντός, εκτός, επί τα αυτά, με τη μαγιά μου, γιατί ναι, τον έβγαλα από εκεί που ήταν. Τώρα από εκεί και πέρα βρίσκει και τα κάνει εκεί που μπορεί, όχι εκεί που δεν τον παίρνει. Έβγες, κατάλαβα, χειρός, το περιμένω, πάει. Λοιπόν, νεαπολίτης ασφαλίτης. Κώστα, δεν μας κέρδισε ο Αστέρας, ο Αλέφατος νούμερο 2 μας κέρδισε, ίδια μα το Θεό Μούρη με τον Αλέφατο έχει. Μπράβο του και αξίζει και βαθμούς, πολύτιμος ήταν, αλλά και η υπεροψία μας στο τέλος πληρώθηκε, λέει ακριβά. Τα περί έφεσης δεν τα υπολογίζω, παραμύθι δεν τρώμε χάρισμά του. Την Κυριακή 2-0 βλέπω. Ο Νεαπολίτης, ο ασφαλίτης. Σαβίδι άσου στη χορηγία και σφάξου όλου στη διαιτησία. Ιστερόγραφο, μην κάνετε το τελικό στην Αθήνα. Και μια που λέτε για Θωμαίδη, λέω 3:35, η δίκη πάλι δεν αρχίζει την ώρα της. Τον βλέπω να αλλάζει κανάλι. Να δούμε αν θα προβληθεί. Τι λέει, πάλι τη Daily Woman έχει. Το ρώτησε το Θωμαίδη. Του λέω καλά, ρε. Δηλαδή, η Daily Woman, μου λέει, η Daily Woman, έχουν πληρώσει εδώ και καιρό, λέει, πριν από μένα, πολλά λεφτά η Daily Woman. Οπότε λέει, δεν γίνεται. Λέω, τι Daily Woman, του λέω, ρε. Οι άλλοι ξυπνάνε 7 η ώρα το πρωί, 8 Daily Woman θα δούνε να πούμε. Δηλαδή, τρώει το live να πούμε αυτό. Ο Βασίλης ο Κυρικοσκούλικο λέει το κονιάκι είναι απόσταγμα και έχει ποικιλίες απίστευτων επιλογών. Τα ξέρει ο Κυρικοσκούλικος αυτά. Βέβαια. Ναι. Ο Γιαννάκης που δεν ήρθε σήμερα αλλά ήρθε στο box ο φίλος της Ζένιας, συμμαθητής. Ρώτα τους αεξίδες το θέλουν το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Γιατί πριν 10 χρόνια λέγανε τα πρωταθλήματα κερδίζονται στο γήπεδο. Να ο Γιαννάκης φίλος με τον Γιωργάκη του Σαβίδη. Κοινό μέτωπο να πούμε. Φαγκάλ. Στο έλεγα ότι θα το πάρει ο Τίγρης, ο παδός της ΑΕΚ που δουλεύει στο Φαμελιάνο. Αχα. Είναι εκπληκτικός μέτρ, ο Φαν Γκάλ. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Πάμε, ναι. Χαίρετε. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω τη μηχανή. Ναι, κλείσει τη μηχανή. Κλείσει τη μηχανή του κοιμά, βάλε. Όλα τα θύματα δεν μπορώ να κρατήσω εγώ. Πρέπει να επιλέξω ένα από όλα. Ναι. Λοιπόν, θα επιλέξω το θέμα διαφορετικών ανταλλακλαστικών που παρουσιάζουν οι φίλαθλοι του Νότου με τους φιλάθλους του Βορρά. Ναι. Και αυτό είναι, αξίζει λίγο να αναλύσουμε. Βλέπεις οι φίλαθλοι του Νότου ως περισσότερο έξυπνοι από εμάς του Βορρά αλλά και περισσότερο θηλυπρεπείς από εμάς του Βορρά. Ναι. Ενώνονται με την κάθε ευκαιρία ώστε να πετύχουν το συμφέρον τους, όποιο και να είναι αυτό, ό,τι και να λέει κοινή γνώμη. Αντιθέτως, εμείς εδώ στο Βορρά, περισσότερο αρσενικοί αλλά και περισσότερο βλάχοι ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε ευκαιρία ο ένας να θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου και συμφωνώ με τον Αριανό, τον φίλαθλο εκείνο, γιατί πιο πολύ τελευταία με απογοήτευσαν από πλευράς επίπεδο, αλλά τα άλλα ήταν, ήταν πολύ ώρα ο Αριανός πριν από πολλή ώρα που θυμήθηκε την περίπτωση των Παοξίδων στον τελικό, έτσι. Ναι, ναι. Οι οποίοι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού και εκεί ήταν βέβαια μια περιθωριακή μόνο μικρή ομάδα, η οποία δημιούργησε ένα ιστορικό μεγάλη εμπάθεια. Θέλω να θυμίσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και σαν Μακεδόνας και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, στους φιλάθλους του Άρη κάτι που δεν το ξέρουν ειδικά τους νεότερους. Ναι. Ήμουν παιδάκι τότε το 76 όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα, παιδάκι βέβαια έφηβος, 13-14, ναι. Πόσο ήμουν. Ναι. Τότε ο Άρης είχε συντελέσει ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Με μια νίκη επί της ΑΕΚ, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά ο Άρης πήγαινε για UEFA, δεν το έκανε δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Και θυμάμαι, πέρα από αυτό όμως, είχε συντελέσει και θυμάμαι, είχα πάει στο Καφατζόγλου με τον πατέρα μου, γιατί μας πήγαινε ο πατέρας μου τότε, σε ένα κατάμεσο γήπεδο στο Καφατζόγλου με Χατζηπαναγή κτλ. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και σηκώθηκε μια σημαία που ανέμιζε από τη μία ΠΑΟΚ από την άλλη Άρης και αυτό για μένα ήταν το ωραιότερο θέαμα. Από εκεί και πέρα μετά, οφείλω να ομολογήσω ότι τη χάλασαν τη συνταγή Παοξίδες πρώτη με αυτή με τον τελικό, αλλά θέλω να θυμίσω και στο φίλο του Αριανού για τον τελικό που είπε για τους φιλάθλους, περισσότερο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που ήταν εναντίον του Άρη, τους πολύ λίγους περιφερειακούς, ήδη τρύψαν την ομάδα τους. Ναι. Εγώ λοιπόν, ξέρουν πολύ καλά πως τρύψαν και δεν πρέπει να το ξεχνούν αυτό και να βλαχίζουν και αυτοί και να θυμούνται ότι έκανε υποξίδες. Ναι. Καλό λοιπόν όλους τους οπαδούς τους Μακεδόνες πραγματικά να αισθάνονται φιλικά μεταξύ τους, να υποστηρίζουν ένα συνομάδα του αλουνού. Άστα τα θεϊστικά μόνο, αφού δεν γίνεται αυτό.
Άστο. Διότι έμπρακτα ναι. βλέπετε τι συμβαίνει. Ναι. Αυτό που παθαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα, το πάθει ο Άρης αύριο κτλ. Κτλ. Εγώ πάντα ήμουν από αυτούς που υποστήριζα Άρη και Ηρακλή. Ναι. Καλά, εσύ και γέρος άνθρωπος, εντάξει. Τι είμαι? Πόσο, πάνω από 50 είσαι? Πάνω από 50 είμαι, αλλά όπως βλέπω αυτοί που έχουν την εμπάθεια δεν είναι Άρη. Είναι πάνω από 50, ναι. όσο ακούω τα ραδιόφωνα. Ναι. Σωστά ή κάνω λάθος? Εντάξει. Η μεγάλη εμπάθεια, αυτή την κακιά, την ανεπίπεδη εμπάθεια, τη βγάζουν πάνω από 50. Ναι. Είναι Άρη, όχι, δεν ασχολούνται. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη. Όσο για το μάτς Τρίπολης, πολύ γρήγορα. Ναι. Το μάτς το έχασε κυρίως ο Λουτσέσκου. Γιατί? Έκανα παραδεχτή. Γιατί. Ναι. Με ένα-ένα, μία λεπτομέρεια έκανε. Αλλά και απ' την άλλη, και παίχτες ήταν απαράδεκτοι. Έριξαν, γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε μια βλακιά που συμφωνώ μαζί σου. Οι Βορειοαρίτες δείχνουν απίστευτη βλακιά στις δύσκολες στιγμές. Δεν δικαιολογούνται με τίποτα, έτσι. Ναι, ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ, ναι. ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό και δεν έκανε τους τρεις βαθμούς. Ναι. Ήταν καταστροφική η ισοπαλία. Έφερε 0-0, εγώ σου λέω. Ήταν καταστροφή. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά εμένα με ενόχλησε σαν παοξή ότι πήγες να παίξεις τελικό. Τελικό έπαιζες εκείνη την ώρα. Ναι. Τελικό πήγες να παίξεις. Και έπαιξες με αυτόν τον τρόπο. Σαν φλόρος έπαιξες. Αυτό είναι συγγνώμη. Ναι. Η ΑΕΚ δεν το έκανε αυτό. Ναι. Εντάξει, αυτό που ναι. Πήγες σαν φλόρος στο τελικό. Σε τελικό. 7 τελικούς εκεί. Ίσα-ίσα έπρεπε να δωρωθούν. Έβαλα τον εαυτό μου λίγο τι λένε λίγο Πειραιάς και Σάχλες. Και βάζω τον εαυτό μου και λέω στη θέση τι θα έκανα εγώ να ποδοσφαιριστής. Το πολύ πολύ να ήμουν επικίνδυνος. Ναι. Γιατί έπαιζε με πιο πολύ πάθος, μην φάω κόκκινη. Ναι. Όχι να παίζω σαν φλόρος. Ναι. Επίσης ο Λουτσέσκου. Εντάξει, ο Λουτσέσκου δεν παίζεται δηλαδή. Με το λάθος που έκανε να μην βάλει τον Κόφτη και να βάλει τον Σάχοφ. Δες λίγο το δεύτερο γκολ. Κοίτα, αυτό, είναι θέμα, αυτό είναι θέμα κατασκοπίας αντιπάλου. Δεν μέτρησε τον Τόνσο. Την πάτησε. Δεν μέτρησε τον Τόνσο. Να πω και ένα λάθος. Δεν είπε κάποιος. Σε ελεύθερο δεν ρόλο. Δεν έχεις μαρκάρισμα στον Τόνσο. Πάσα ελεύθερα. Δεν γίνεται. Δεν έκανε κατασκοπία. Πέρασε το πρωτοημίχρονο σου τυχερός. Με μια ευκαιρία έκανε ένα γκολ. Κατευθείαν άλλαξε το. Βλέπεις το παιχνίδι. Βάλε τον Κάνιας. Απευθείας. Δεν κατάλαβα. Επίσης και ένα άλλο λάθος. Βγάζεις τον Μακ. Δεν ήταν καλός ο Μακ. Και ποιος ήταν καλός? Που έκανε εκείνη την τρομακτική την ενέργεια και βάλαμε τον ένα. Για να βγει ο Μπίζεσβαρ, κάποιος έπρεπε να βγει. Εγώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ποιο να βγάλει? Τον Κάμπος. Τον Κάμπος. Και ο Κάμπος θα σου πει άλλος και ο Κάμπος που έβαλε τον γκολ. Ναι. Τι θα σε πει? Να βγάλει τον Μπέλκα, βγαίνει ο Μπέλκα. Ποιο να βγάλει? Χαφ, βγαίνει χαφ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ποιο θα βγάλει για να μπει ο Μπίζεσβαρ. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Η πρώτη αλλαγή που πρέπει να κάνει πρωτού με το ημίχρονο κιόλα. Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Αλλά εγώ ήρθα στη θέση του Λουτσέσκου τη στιγμή που πρέπει να μπει ο Μπίζεσβαρ. Γιατί φωνάζει το παιχνίδι να μπει ο Μπίζεσβαρ. Ποιον κερατά να βγάλω? Ο Φόρ δεν βγαίνει. Μα είναι αγκούρι, μάλλον. Δεν βγαίνει. Και ένα τελευταίο, για να μην σου καρταγαλώ. Τα συλληπιτήρια μου στου οπαδού των Αθηνών είναι αξιολείπητη. Γιατί? Οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ αυτή η απόφαση και αν συνεχίσει το εφετείο θα είναι το ίδιο. Και είναι αξιολείπητη που βγαίνουν και ακόμα μιλάνε. Όσοι έχουν αξιοπρέπεια δεν πρέπει να μιλάνε. Τα συλληπιτήριά μου πραγματικά δηλαδή είναι για κλάματα. Δεν είναι συλληπιτήρια. Αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βοηθάει την ΑΕΚ είναι συγκλονιστικό, είναι ιστορικό. Και για εξετάσετε, πρόσεξε τώρα. Και εδώ να δω, θέλω να δω του φιλάθλους και είναι, και, που... είναι, και είναι οι αεξίδες ναμκιόριδες, αχάριστοι. Ναμκιόριδες το λέγανε οι γιαγιάδες μας. Ναμκιόριδες, οι οποίοι ναούμε δεν λένε ένα ευχαριστώ στο Μαρινάκι, στον Καράβα. Κακός. Ναι. Βλέπεις, βγαίνουν και βγάζουν γλώσσα στον Πάοκ, στον Ατάλο κτλ. Δεν βγήκε ένα κύριο. Έμεσα δείχνουν τη φιλία του στο Μαρινάκι. Αυτό να γίνει μάθημα ήταν πάρα πολύ ωραίο που έγινε. Σε ένα πιο σημαντικό θέμα του πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είναι η συμπεριφορά μεταξύ των συνοπαδών. Γιατί εδώ μαζί ζούμε. ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Αριανοί, Ηρακλειδείς. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται, αυτή η γυφτιά ευλαχιά που έχουμε ο ένας να βγάλει το μάτι αλλού. Χωριαταρέι, κλείσε, χωριάταρι, βλάκι. Τι να κάνω, δεν είμαι τώρα εγώ στην Αθηνική να κόψω 2-10 βαθμούς στην ΑΕΚ μέσα και έξω. Τους ταμπάνιδες. Να την έχω εκεί με τον Τιάγκο Τζεντίλη εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια μέσα να παίρνω τα διπλά. Δεν είμαι εδώ. Εσύ μου είπες μια πόλη, μια ομάδα εκεί με λεσκάτω τα λαχτέρια να παίζω γάμα εθνική. Όταν έχω εγώ βαθμούς στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Δεν με έλεγε τότε τραχτέρ. Ναι, αλλά σου έγινε με το Σπάθα. Ποιο Σπάθα? Πού είναι? Σιδηρόπουλα έπαιζε εχθέ. Δικό μα παιδί. Πού είναι? Ευχαριστώ, λένε και Παναθηναϊκή όμω. Για βάζει τώρα το Κίζα, τον βάζει μέσα την Κυριακή την ΑΕΚ. Για βάλει τον Κίζα. Καλημέρα, πάει ο Κίζα. Ε? Τι λέει? Καλημέρα. Λες? Έλα, φίλε, ναι. Γεια σου, ραπ. Όσοι είστε στη γραμμή. Όσοι είστε στη γραμμή. Ευχαριστείτε ποιου.
Το Μελισανίδη, τον Τίγρη. Ναι. Είναι γάτα. Είναι γάτα ο Τίγρη. Ήξερε τι έκανε. Έκανε κηδεία με ξανακόλυβα. Και εκεί δεν πλήρωσε. Αυτό. Εγώ σαν Ηρακλειδέας είμαι σήμερα στα χάη μου πάντως. Why, γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί. Γούσταρα με το σκηνικό που έγινε με τον ΠΑΟΚ πάρα ναι. πολύ. Γούσταρες, ναι. Πάρα πολύ. Και πρέπει και μείον 2 βαθμούς να έχει ποινή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ναι, έτσι. Συμφωνείς ή όχι. Ο κανονισμός το λέει αυτό ή όχι. Το λέει, ναι. Άρα ο Σαββίδης light τη γλίτωσε μέχρι εδώ. Ναι. Αλλά μου αρέσει όμως που μιλάνε για αξιοπρέπεια επαοξίδες. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή. Το 15-1 εγώ δεν το ξεχνάω το 2011. Ναι. Ούτε αυτός ξεχνάει που βρίζατε κάτι... τη μαμά εκεί πέρα. Και κάτι άλλα περιστατικά που έχουν γίνει τέλος πάντων με κάτι πανιά και τα λοιπά. Και αυτά δεν τα λένε οι παοξίδες. Δεν τα βγάζουν μπροστά έξω. Αλλά οι παλιοί ξέρουν. Οι παλιοί γνωρίζουν. Αυτά τα γνωρίζουν. Και ντρέπονται για αυτά που έχουν γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ σαν Ηρακλειδέας πάντως είμαι πολύ χαρούμενος. Νομίζω όλοι Ηρακλειδείς. Όλοι. Δεν ξέρω. Ο κόκκινος που είναι Ηρακλειδέας δεν ξέρω. Η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Δεν μπορούν πάντως να μιλάνε για αξιοπρέπεια. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Ήθελαν. Αλλά... Βάλει και τους διαλόγους του Ζαγοράκη. Με τον Μπέο. Αυτός που τους πας. Είναι πολλά. Ράπ είναι πολλά. Δεν ξέρω. Good boy. Τα λέμε. Παιδιά, μια ερώτηση. Πριν κάποια χρόνια στα προκριματικά Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείστηκε από τη Metalist και παρόλα αυτά πήρε το Mastercard. Βεβαίως. Με βοήθεια ναι. Θεοδωρίδη. Ναι. Τι λες, Βρέλα Καμάλε, έλα στα μέγαρα να σου δείξω ποιος είναι ο θηλυπρεπής. Μωρική Ραφροσύνη. Λέω Μεγαρίτης 938. Σε κάποιον που του την είπε. Τέσσερις τελευταίοι. Καλημέρα, ναι. Δεν θα λέτε τίποτα. Καλημέρα. Εδώ πάνω είναι. Εδώ πάνω θα σε πατήσω, ρε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δύσκολα σου βγαίνει. Λοιπόν, εγώ έχω να πω φέτος. Ναι. Το πρωτάθλημα είναι στο βορρά. Ναι. Ποιο βορρά. Εδώ, σε εμάς. Στο βορρά. Ναι. Πώς. Την Παοκάρα. Το πιστεύεις. Εννοείται. Άμα κάνω γκάλωπ δηλαδή, πιστεύεις ότι μπορεί να βγάλουμε ένα 60% ότι το πιστεύουν οι παοξίδες. Εσύ πιστεύεις ότι θα βγάλω καλό ποσοστό ή είσαι η εξαίρεση του κανόνα. 65-70. 70 με 30. Μάλιστα. Αισιόδοξο. Ωραίο. Πολύ. Mm. Και εγώ, φίλε, αν πάρει την Παρασκευή την έφεση, και εγώ έτσι θα λέω. Αν πάρει την έφεση. Βέβαια, ναι. Ναι. Έτσι δύσκολα. Και την έφεση να μην πάρει, θα κάνει γκέλα η ΑΕΚ και θα το πάρει. Καλά, πρέπει να κάνει τρεις γκέλες, έτσι. Δύο. Τρεις. Δύο και το κάνει. Γιατί εσύ δεν θα είσαι 7 στα 7, άσο τώρα. Μην με αυτή την ομάδα πάρει, θα περάσει από λεωφόρο. Να πάρει ένα χι τουλάχιστον. Όχι. Στο λέω εγώ τώρα αυτό, λέω σε πάω πιο βαθιά. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, και εγώ έτσι πιστεύω. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Καλά τα λες. Έγινε, φίλε. Πολλοί παοξίδες σημείδηκαν τον Κάτσε. Του στείλω ένα μήνυμα. Στείλ το ρε. Στην Αθήνα. Τον Έργης. Σε ο Κάτσε, φίλε, περνάει πολύ καλά. Την υγειά του βρήκε. Πέσει μπάλα. Την υγειά του βρήκε. Του στείλω τώρα ένα μήνυμα. Στείλ το. Με το Τσανδαράκο κάνανε του έτου. Δεν μίλησα με τον Κάτσε. Ναι. Αν και με αυτά τα έτσι όπως περνάει ο Παναθηναϊκός, πάλι είναι πολλά επίπεδα επάνω. Ναι. Από εδώ. Μπράβο. Έτσι μας είπε. Έτσι. Έτσι είπε ο Κάτσε. Έτσι είπε, αφού σε λέει μίλησε. Έχει επίπεδα επάνω. Καλημέρα. Πάω, σε αγαπώ, πάω πίσω ένα, σε 9 βαθμούς σε έναν αγώνα δεν έφαγε κανένα. Πάρε άλλη μια γραμμή. Αλέκο, ρε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, γιατί κάνετε. Καλώς τον. Στα δυο του θα εξίζει το ραπ. Καλώς τον, το βλάχο αεξί. Έλα, τώρα θα στα πω. Πες ένα ευχαριστώ το μεγάλο. Τι. Το βρουτόταυρο, πες το ένα ευχαριστώ. Ποιο, τι να του πω εγώ το βρουτόταυρο. Όχι, τι να του πεις. Όποιος αεξίς βγαίνει εδώ θα λέει ευχαριστώ, Βαγγέλη, και θα λέει τι θέλει παρακάτω. Αυτά όχι, σε μαγραπτό που λίγο να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είστε να μικιόριδες τότε. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε δύο πραγματάκια. Ξεκαθάρισε και τρία. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα μείον 3 και αυτά. Θα έρθουμε την Κυριακή και θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα τελειώνει αυτή η φαρτσοκομωδία, έτσι. Ωραία. Με τη μικρότερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η πρώτη είναι ο Άρης, που το ξέρουμε όλοι. Δεύτερο. Κανένα, ποιος τα πέταξε τα πεντάστο και τις πάγια στη θύρα 4. Ποιος πέταξε το λωστό στον Ασουνσάο. Ποιος πέταξε το καπνογόνο στον Σάχα. Αυτό που λέει. Ναι. Ποιος επικύρωσε το 2008 τη βαθμολογία για να χάσει για το πρωτάθλημα. Ποιος με πήρε πέτσινο κύπελο πέρσι. Θέλω να μου απαντήσεις. Ποιος έχει δανεικούς 5 ομάδες στη Σούπερ Λίγκα, ε?
Τι είναι τον απαντάς τώρα αυτό. Κάτσε να ακούσουμε τι. Μόνο για πες μου, απάντησε μου λίγο. Ποιος έσφαξε τον Ατρόμητο, ποιος παίζει φιλικά με τον Ατρόμητο. Εμείς θα κάνουμε αυτά. Θα μιλήσει ο ΠΑΟΚ. Απάντησε μου, Ραπτόπουλε. ΠΑΟΚ είμαι εγώ, ρε, τι να σε απαντήσω. Όχι, θέλω να με απαντήσουν οι φίλοι μου οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα σε απαντήσουν οι φίλοι σου οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Καλά να λες, φίλε μου. Να φέρουμε κατά κύριε Διάνα, να τους δώσουμε λίγο χαρτομάτιλα, να κλάψουν λίγο, τι θέλουν δηλαδή. Θα δούμε την Κυριακή, θα κερδίσουμε να τελειώνει αυτή η φαρτσοκομωδία με αυτούς. Δεν μπορούμε να τους ακούμε άλλο, Ραπτόπουλε. Λες. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε, Ραπτόπουλε. Πώς θα με κερδίσει ο ΠΑΟΚ, για πες μου. Με βράνιες, με τσικρίσκι, με τι, με σημόες. Παίζει ο Σιμόες, κάτσε να. Θλάσει δεν έχει ο Σιμόες. Θα παίξει. Παίζει. Θα παίξει αυτός. Παίζει. Ναι, θα... πώς θα με κερδίσει εμένα, Ραπτόπουλε, για πες μου. Επειδή ξέρεις μπάλα, δεν είσαι κανένας άμπαλος. Πώς θα με κερδίσει. Άμα παίξεις 3-5-2. 5-3-2, πες το όπως θες. Ναι. Με 5 θα παίξω. Θα χάσω εγώ από αυτό τον ΠΑΟΚ. Από ποιον, από τον Μπέλκα θα χάσω. Γιατί όχι. Από τον Μαωρίσιο. Κάτσε, σου πει ο Κοκακόλα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Όχι. Τι. Μια χαρά είναι ο Μπέλκας. Ποιος. Μια χαρά είναι. Ο Μπέλκας. Θα το πάρει ο Σιμόες Ματουμάν. Θες να σου πω πάρω. Ο Πρίγιο, το καρδό. Ποιος θα μου βάλει κόρα από αυτόν τον ΠΑΟΚ, θέλω να πεις. Ο Μάτος θα σου βάλει. Ο Μάτος. Ε, ναι. Ο αυτός, τον είδα τι έκανε στον πρώτο γύρο. Ένα παίκτη να κλείσω. Και πολύ καλά που το είπε και της Μάγκας. Αν κλείσει η ΑΕΚ το Μάτος, τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας ΠΑΟΚ. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Στο λέω και θα βγω τη Δευτέρα. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα βγω τη Δευτέρα και θα πω ότι ξεφτυλιστήκαμε από αυτό που λέει. Εμείς δεν θέλουμε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Εμείς αρθούμε με στην Τούμπα την Κυριακή και θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, από αυτό που λέει. Είδαμεν. Είδαμε. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Είδαμεν. Καλημέρα. Έβε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι τη βραχνή φωνή, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, ο Αριανός, είμαι από όλα καλά, καλά είσαι. Τι έπαθε ο λαιμός, ρε φίλε. Τίποτα, έτσι είναι η φωνή μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ, σαν Άρης, ναι. 15.000 κόσμος στη Β' Εθνική, έτσι. 15. Εγώ, με μια πόλη, μια ομάδα, έφαγα πόλεμο σαν Αριανός από τον ΠΑΟΚ και με κάνανε καζούρα όταν κατέβαζα 30.000 κόσμο κάτω και τι μου λέγανε, καλώς ήρθες και πελούχε. Εγώ δεν θα τους πω να χάσουν το πρωτάθλημα, απλά να ξέρουν ότι κουμάντου στην πόλη αυτή ακόμα δεν κάνουν αυτοί. Και πώς δεν κάνουν. Απλά τα πράγματα. Όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει μπίζνα και οι ιδέες πεθαίνουν. Σε μένα. Αυτό να πεις στους φίλους, τους βορειοελαδίτες. Αυτό ένα. Δεύτερο, όταν ήταν η Καλαμαριά, ο Άρης και ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, στα μεταξύ μας μάτς κάποιοι βρίζανε τους παίχτες τους που βάζαν γκολ στην Καλαμαριά. Και τώρα χαλιούνται Πολυμπιακοί και ΑΕΚ είναι τα τσιμιτσικότσι. Ναι. Κατάλαβες, ραπ. Χαλιούνται. Αλλά ο Οργιανός πάλι. Ναι. Χαλιούνται. Ασχολείται μαζί τους. Εγώ δεν ένα έχω να πω. Κύριε Καρυπίδα, μα δεν βγει ομάδα, άλλαξε χώρα. Άλλαξε Ήπειρο. Θα βγει ομάδα χωρίς Καρυπίδα, φίλε. Α, σου βγήκε ομάδα. Κάτσε λίγο, Οργιανέ μου, κάτσε λίγο. Βγήκε ομάδα. Άκου. Οφείλουμε να τα πούμε στον αέρα. Ναι, πέστε κι εσύ. Είναι αυτή που ακούνε όλοι οι οπαδοί όλη τη πόλη. Όλα θα τα πούμε. Άμα δεν βγει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα, μα δεν βγει Αλφα Εθνική, τρέξτε να κρυφτείτε 15.000 κόσμο Κυριακή μεσημέρι. Β' Εθνική. Δεύτερον. Όλοι, γιατί ο Ραπτόπουλος πήγε να την πάει την κουβέντα κατά εκεί στην αρχή, αλλά δεν μπόρεσε. Mm. Πουλάει τώρα ο Βοράς ο Νότος. Πουλάει, ε. Η ΣΕΚΑΠ δικαιώνεται. Χαμός γίνεται στα πολιτικά. Κόμματα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Και εσύ ασχολήσου με το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και αύριο να βελάζεις για αυτά που θα γίνουν στη χώρα σου. Γιατί θα σε πούνε αριστερό και δεξιό. Αλλά να ασχοληθείς γιατί δεν πήρε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ΑΕΚ πρωτάθλημα. Αυτό ρε Ραπτόπουλε και το έπιασε το σύνθημα. Το έπιασε το σύνθημα. Εκεί την πήγαινε στην εκπομπή. Αλλά κανείς δεν το κατάλαβε. Και τι να κάνουμε τώρα. Κανείς δεν το κατάλαβε. Ασχοληθείτε γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα η ομάδα σας. Άρης μια ζωή και άμα δεν βγει ομάδα Καρυπίδη αυτό μόνο. Και είμαστε ακόμα εμείς κάνουμε κουμάντο. Και αυτό ενοχλεί. Πάω. Τελευταίος για σήμερα. Τα είπε, τα άκουσες. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω με τίποτα, αδερφέ. Καθένας θα μπει την άποψή του. Έλα, έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, είδες φιλαράκι με την ανυπαρξία της διοίκησης της δικιάς μου που μας πουλάει τόσο καιρό να πούμε εξυγίαση και επαναστάσεις. Τι γίνεται. Βγαίνουν αυτές οι μικρές ομαδούλες και οι τρεις του ΠΟΚ που έτσι και παίζαν στην εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα παλεύαν για κατηγορία με τα πέτσινα πρωταθλήματά τους και τα κυπελάκια τους και βγάζουν γλωσσούλα. Και εδώ οι γειτονίες δίπλα. Αλλά δεν φταίει κανείς. Φταίει η ανυπαρξία της διοίκησης που άμα έμπαινε ένα διχτάκι δεν θα γίνονταν τίποτα. Θέλω να μου αποδείξουν όλοι αυτοί ότι άμα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ότι φιλαράκι δεν είναι για διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτή. Πρέπει να πάνε να αγοράσουν κάνα σούπερ μάρκετ καλύτερα.
Λοιπόν, εμείς ματώσαμε για ένα χαρτάκι όταν εκεί κάποιες κάμερες στο Ηράκλειο εξαφανιστήκανε. Και δεν είναι το θέμα που λέει ο Κωστής ότι κλαίμε και κλαίμε, εντάξει. Κάποια στιγμή πριν να αποδοθεί εδώ στη Μακεδονία, ο κόσμος είναι οργισμένος γιατί αυτό που έχει γίνει δεν έγινε ποτέ στα χρονικά. Δεν είπαμε εμείς να πάρουμε το πρωτάθλημα, θέλω και έτσι και πώς και να έχει. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή όταν υπάρχει ένα βίντεο και δεν αυτή η ασπρουλιάρα που τη βάλανε εκεί για να κρίνει την κατηγορία δεν βλέπει ότι το χαρτάκι χτύπησε στο σκουφάκι αυτού του θεατρινίσκου. Εντάξει, κάποια στιγμή δώστε και ένα κύπελο που αξίζει αυτή η ομάδα. Και όσο και αυτή την ΑΕΚ που έβγαλε στο ματάκι, ασόψετε αυτή η διοίκηση. Αυτή η διοίκηση που δεν, ας πω και κάτι άλλο, θα σε πάω εγώ πολύ χοντρά. Έτσι και δεν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, εμένα το μυαλό μου πάει πολύ κοντά. Αυτές οι τιμωρίες που έχει φάει ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό, εγώ τις θεωρώ ύποπτες. Τέτοιες τιμωρίες δεν έχει φάει ούτε με εποχή Βουλινού, ούτε με τέτοιο. Λοιπόν, κάτι παίζεται. Ή τα λεφτά είναι πολλά άρι, ή κανονίστε να πούμε, βρείτε καμιά ομάδα για σούπερ μάρκετ. Δικαιώστε εδώ την ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ό,τι πήρε, να τα ακούνε και εδώ οι γειτονιές και αυτοί σε μικρές ομαδούλες, οι πολύ μικρές ομαδούλες του ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι τόσο μικρές ομαδούλες που έτσι και παίζατε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέφτατε κατηγορία με την πρώτη φορά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ό,τι έχει πάρει, το έχει πάρει με αίμα και δάκρυα, εντάξει. Και όταν αυτά που έχω πάρει εγώ, εσείς για να τα πάρετε, δεν μπορείτε στον ένα τώρα. Άρχισε το κλάμα. Αυτό το κύπελο να το κλάμα. Δεν είναι κλάμα, είναι άρχισε αλήθεια. Άρχισε το κλάμα πάλι, ρε Νίκο. Πολλούς γεννήτσαρις γέμισε εδώ πέρα Ελλάδα. Πολλοί γεννήτσαροι, παραδεχτείτε την αλήθεια. Η μόνη ομάδα που πήγαινε κόντρα ήμασταν εμείς. Βάλτε το καλά μες στην κεφάλα σας. Τον ΠΑΟΚ πολεμάνε. Καμιά άλλη ομάδουλα. Ούτε τη γειτονιά εδώ, ούτε τους πεθαμένους. Αυτό είναι. Γυρίσαμε πίσω. Άντε, καλό βράδυ. Αυτό είναι. Γυρίσαμε πίσω. Πάμε με άλλη μια γραμμή αν έχει. Γυρίσαμε πίσω. Μας πολεμάνε. Μας άφησανε. Μας αδικεύσανε αφού πάρει. Μας αδικεύσανε αφού πάρει. Αυτά μου αρέσουν. Δεν πειράζει. Ωραία αυτό. Είναι. Αυτό δεν θέλουμε τόσο αυτό καιρό. Τελείωσε. Ωραία, τι θες να μιλήσουμε. Για μπάρα δεν μπορούμε. Τελειώσα. Τι να κάνουμε. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Για όλα αυτά η Αθήνα. Έλα. Βαρτόπουλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, τερβίση μου. Καλώς. Και όλα τα τερβίσια εκεί πέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Και το παουξάκι, το κοκακόλα που κάθεται εκεί, Άκη Μυρακλειδέας, εγώ, αλλά τα χαιρετίζω. Καλώς είναι ο κοκακόλα. Καλημέρα, φλαράκι μου. Πλάκουσε τα κονιάκο, κοκακόλα. Καλά ξηγέται. Αφού κατάλαβε ότι ο Σαββίδης είναι το κεφαλαίο και το πρωτάθλημα να το πουλήσει. Δεν το κατάλαβε, λες. Ναι, δεν το θέλει, λες, ε. Εγώ σου λέω δεν το θέλει. Αυτή σε κάπως δεν θα τον αφαιρέσανε. Και ανοίγει το εργοστάσιο. Δηλαδή τι λέει, δηλαδή τώρα, τι λες, αυτό είναι βαρύ που λες. Δεν τη λέω βαρύ. Αφαιρούν τα λεφτά από εκεί και το πρωτάθλημα το παίρνει ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παίρνει το κύπελλο. Τι κάνει για ονιά στα κεραμίδια. Η μήνυ που μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Καλά. Τέλος πάντων, ακούω ραπ. Ναι. Εχθές, ναι, δεν ξέρω να είσαι ένα δίπλα, έκανα τον Στέφανο μια ερώτηση. Για πες. Για ένα πακέτο τσιγάρα. Τις λίρες, ναι, μου είχες πει για λίρες. Ναι, σου είπε ένας ο ακροατής, Παρασκευή ήταν αυτό. Ένα καρέλια πλακέ, πόσες λίρες χωράει. Ένας είπε 100, άλλους 80 και μήπως θα το πεις. Δεν είναι. Πόσο είναι τελικά. Δεν μπορώ να το πω. Αν το βρει ο Ραπτόπουλος θα του δώσω 5 λίρες εγκλέζικε. Αυτό ισχύει, εάν το βρει θα του δώσω 5 λίρες. Πόσο πάει η λίρα, ρε. 300 ευρώ. 300 και ευρώ πάει. Μην με βάζει τώρα για όλου το κεφάλι. Μα είμαι να κοιμηθώ ήσυχο. Σε ένα κουτί τσιγάρα, πόσε λίρε χωράει. Καρέλια πλέον. Θα σου πω εκτό αέρο. Θα μα το πει όμω, ε. Ναι. Άντε, άντε τα χαιρετήματα και στο Γιάννη. Γεια χαρά. Μπρομ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 π
Τι έχουμε άλλο? Α, μηνύματα. Διάβαση μηνύματα, τι έχουμε, ξέρω. Όλα είναι δανεικά, φίλε Ερπετό. Καλυθέα είμαστε από μικρά παιδιά. Ο 704. Ο άλλος λέει ο 500, ο Ηρακλής είναι στα χάη του και δεν κοιτάει που δεν μπορεί να κερδίσει το Μακεδονικό. Πώς κρίνεις το ανέβασμα του Βιερίνια και τη χρησιμοποίηση του Αζεβέδο που για μένα χαλάει τη συνταγή. Στο πιο κομβικό ίσως παιχνίδι με αρνητική παράδοση, όπως και το αποτελέσματος ήθελε Κάνιας ή ακόμα κάτσε που το διώξανε. Βεβαίως. Λοιπόν, ο άλλος λέει Πάοκ σ' αγαπώ, Πάοκ είσαι ο ένας, μάτσα από κολόχαρτο δεν έχασε κανένας. Φιλιά Ραμ και Στέφανε, καλή συνέχεια, Πάοκ Σέρες. Του λέμε ο Τάγαρος Σέρεος, δικός μας. Εγώ χαίρομαι, λέει ο άλλος, γιατί οι Θεσσαλονικοί Αθηναίοι
χαίρονται με το κακό του ΠΑΟΚ. Προσέξτε, μόνο παιδιά, μην έχει σουρωτή και ξύδι στο τέλος. Mm. Και ο 642 τελειώνει τα μηνύματα και την εκπομπή, λέγοντας: το μεγάλο γέλιο θα πέσει στο τελικό στην Αθήνα. Ούτε 10.000 δεν θα είναι. Οι πανηγυρτζίδες, προβλέπει ο φίλος. Μεγάλη συμμετοχή σε τηλέφωνα, μεγάλη συμμετοχή σε μηνύματα. Είχε πολύ μήνυμα το τέτοιο. Ναι. Μήνα το μήνυμα το πελάτη. Πάντως, οι αεξίδες τώρα. Οι αεξίδες τώρα. Ας πούνε ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό πρέπει να το πούνε. Δεν θέλω να είναι τόσο. Ολυμπιακό, γιατί δεν τους βγαίνει. Αυτό